Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, όχι στις 6 σήμερα, εκτάκτως στις 5, καθώς λείπει το δίδυμο Δημόπουλου Λεοντιάδη και οι δύο είναι τραυματίες όσον αφορά τις δημοσιογραφικές τους και παραγωγικές τους επιδόσεις. Οπότε πάμε να τα πούμε μαζί σήμερα από τις 5 μέχρι τις 8. Δεν ζητούσατε τρίωρο, ορίστε, τρίωρο σήμερα, για να ακούσουμε όσο περισσότερους ακροατές γίνεται. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και από εκεί πέρα και εσείς έχετε να πείτε πάρα πολλά. Θα έχουμε και το ένθετο στις 6.30 ώρα με τον Θανάση τον Κυλώνη, τον Λίμπερο Μπέτ, όπως κάθε μέρα. Ούτως ή άλλως το 6-8 είναι η κανονική ώρα, απλά σήμερα κάνουμε κατ' εξαίρεση και 5 με 6. Να πω λοιπόν ότι είχαμε τα πρώτα ευτράπελα για άλλη μια φορά όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και τους ορισμούς διαιτών, και μιλάω για ευτράπελα καθώς είναι αστείο αυτό που έγινε. Ορίσανε διαιτή για το μάτς του Σαββάτου που είναι και νωρίς, το μάτς Άρης Ολυμπιακός. Ορίσανε στην αρχή διαιτητή τον Μαρέσκα και μετά τον αλλάξανε γιατί δεν προλάβαινε. Ο άνθρωπος παίζει αγώνα παίζει αύριο αγώνα Φέγενερντ Πάγερν Λεβερκούζεν στο Champions League. Έτσι, και ήταν αδύνατο να είναι στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο από νωρίς και αποφασίσανε να κάνουν αλλαγή και έτσι ορίστηκε πάλι Ιταλός, γιατί Ιταλός είναι ο Φάμπιο Μαρέσκα, ορίστηκε ο Λούκα Παϊρέτο. Εδώ να πω ότι ο Φάμπιο Μαρέσκα, αν θυμάμαι καλά και αν άκουσα καλά, δεν ξέρω αν αληθεύει, είναι ο διαιτητής που είχε σφυρίξει στον περσινό αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε εκείνο το παιχνίδι με τον Χουάνκαρ, μιας και τώρα ο Χουάνκαρ είναι μέλος της οικογένειας του Άρη, γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία. Είναι εκείνο το παιχνίδι που είχε πέσει κροτίδα από την κερκίδα στους παίχτες που ζεσταίνονταν για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο στη πορεία και είχε γίνει αυτό που είχε γίνει με το θέμα με τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και τη διακοπή του παιχνιδιού εις βάρος του Ολυμπιακού και την τιμωρία του Ολυμπιακού και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός ακούει Μαρέσκα και τρέχει. Αλλά ευτυχώς και για τον Μαρέσκα και για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Εγώ το αναφέρω απλά ότι δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό με τον Άρη το Σάββατο ο κύριος Φάμπιο Μαρέσκα. Θα παίξει ο κύριος Λούκα Παϊρέτο. Έτσι ο Καραπαπάς που είχε βγάλει μαλλιά μόλις άκουσε ότι ο διαιτητής θα είναι ο Φάμπιο Μαρέσκα το Σάββατο, ξαναγύρισε στο ελεύθερο τοπίο στο κεφάλι του και δεν βγάζει αφρούς πλέον για τον διαιτητή του Σαββατιάτικου ντέρμπι. Ντερμπάρα το Σάββατο, έτσι. Άρης Ολυμπιακός. Ένας Άρης ο οποίος έχει πλέον συμπληρώσει το ρόστερ του από όσα μαθαίνουμε, από όσα διαραίουν από την ΠΑΕ Άρης, ότι είναι η ομάδα υπερπλήρης και τα λοιπά. Ο Άρης λοιπόν έχει συμπληρώσει το ρόστερ του και αναμένουμε αυτό το πλήρες ρόστερ να το δούμε να αγωνίζεται αρχικά εναντίον του Ολυμπιακού. Και μάλιστα ο Άρης έκανε και την μεταγραφή, τη μεγάλη μεταγραφή με τον Γκουέισον, έτσι, ο οποίος τον περιμένει πώς και πώς ο Καρυπίδης, έχει δει και έχει μάθει πολλά για τον ποδοσφαιριστή. Και θέλω να πω κάτι στους Αριανούς. Αφήστε τον Ηρακλή τι θα κάνει με τα διαρκείας που μας έβαλε σε μια διαδικασία ο κύριος Μονεβασιώτης, τα site του Ηρακλή, τα διάφορα site του Ηρακλή κάθε μέρα να γράφουν 700, σήμερα 800, αύριο 900, μεθαύριο 10.000 σε 5 μέρες. Το ζήτημα είναι ότι οι Αργιανοί πρέπει να βοηθήσετε εξίσου σημαντικά με διαρκεία στην ΠΑΕ Άρης. Δεν είμαι Αργιανός, δεν κάνω καμιά διαφήμιση, δεν μου έχει δώσει φράγκο Καρυπίδης, αλλά ρε παιδιά, Σιφουέντες 1 εκατομμύριο, Μοντσού 900.000, Σίστο 800.000 ευρώ και Κουέισον 750.000 ευρώ, έχω την εντύπωση ότι ο Καρυπίδης όχι απλά έχει την άξη την μπάγκα στον αέρα, την έχει αναποδογυρίσει την μπάγκα. Έτσι δηλαδή, να σου φέρνει παίχτες οι οποίοι στοιχίζουν περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας δηλαδή, και εσύ Αργιανέ να μην στηρίζεις μαζικά την προσπάθεια του Καρυπίδη,
είναι απαράδεκτο, και αυτό γιατί θα σας πω κάτι πολύ απλό και όποιος θέλει ας με διαψεύσει. Το budget του Άρη έχει ανέβει σε τρελά νούμερα, ενώ τα έσοδα δεν είναι ούτε το 1/3. Ούτε το 1/3. Τώρα καταλαβαίνετε, Αριάννη, γιατί πρέπει να πάρετε διαρκείας, γιατί πρέπει να στηρίξετε την προσπάθεια του κυρίου Καρυπίδη, ο οποίος Καρυπίδη σας έχει φτιάξει ομαδάρα. Έτσι, σας έχει φτιάξει ομαδάρα και ακούν τώρα οι παοξίδες ότι 1.000.000 τάδε, 800, ο άλλος 900, ο άλλος, και λέει, τι γίνεται ρε δίπλα στους συμπολίτες, πανδαιμόνιο γίνεται, και εμείς παρακαλάμε, ας πούμε, για ένα μήνα να έρθει ο ΜΕΙΤΕ και δεν έρχεται, παρακαλάμε για έναν μήνα ακόμα το ΣΟΛΕ και δεν έρχεται, και τελικά παίρνουμε τον Μπακαγιώκο που δεν ξέρουμε και θα μας βγει, έτσι παίρνουμε και τον, πώς το λένε τον άλλον, τον Λοβρέν, ο οποίος έχει να παίξει και αυτός, όπως βέβαια έχει να παίξει, να λέμε την αλήθεια, έχει να παίξει και ο Κουέισον καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία ξέρετε ποια είναι, την οποία σας την έχω πει πολλές φορές. Και δικαιώνομαι. Δικαιώνομαι από την εικόνα που έχει σχηματίσει και ο Καρυπίδης. Και μιλάω για το Μωρόν. Εγώ σας είπα ότι ο Μωρόν δεν με πείθει ότι παίζει στο μέγιστο των ικανοτήτων του για τον Άρη. Το καλοκαίρι στα φιλικά έμπαινε, έβγαινε, δεν πολύ ενδιαφερόταν, και είχε ζητήσει από ό,τι λένε και από το Μάτζιο να μην τον πολύ χρησιμοποιεί στα φιλικά, μιας και ήταν να φύγει το καλοκαίρι, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα φύγει και περίμενε τη μεταγραφή. Αλλά και τώρα που η μεταγραφή δεν έγινε και ο θησαυρός αποδείχτηκε άνθρακας, άνθραξ που λέει ο θησαυρός, εγώ με τον Όφη, ας πούμε, που τον είδα, παρόλο που έβαλε τα δύο γκολ με πέναλτι, δεν ήταν ο περσινός Μωρόν, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και τον έχω την εντύπωση ότι το καταλαβαίνει και ο Καρυπίδης. Βλέπει ότι ο Μωρόν δεν είναι ο περσινός φορ του Άρη και προσπαθεί να ετοιμάσει το plan B. Ο Μωρόν είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Άρη για το συμβόλαιό του, για να προσαρμογή του συμβολέου. Κανείς δεν ξέρει αν όλη αυτή η ιστορία θα καταλήξει να βγει λευκός καπνός, και έτσι ο Μωρόν αμφιταλαντεύεται με το πώς πρέπει να φερθεί αγωνιστικά απέναντι στην ομάδα. Οπότε σου λέει ο Καρυπίδης, κάτσε να έχω λύση, να πάρω τον Ρόμπιν Κουέισον, το Σουηδό που θεωρείται παιχταρά στην επίθεση, και αν φύγει ο Μωρόν θα έχω μια εξίσου αξιόπιστη λύση, αν δεν φύγει ο Μωρόν θα μπορούν να παίξουν και οι δύο μαζί μπροστά, καθώς ο Κουέισον μπορεί να παίξει και περιμετρικά της περιοχής του αντιπάλου. Οπότε, όπως και να έχει, η μεταγραφή του Ρόμπιν Κουέισον έρχεται να συμβάλλει στο να βρει ο Άρης λύσεις ουσιαστικές για τη συνέχεια. Βέβαια δεν πιστεύω να προλάβει ο Κουέισον, ποτέ μιλες ποτέ βέβαια, αλλά δεν πιστεύω να προλάβει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω βέβαια αν θα προλάβει και αν θέλει να τον δοκιμάσει, να του δώσει χρόνο να τον βάλει ο Μάτζιος με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι λογικά ο Κουέισον δεν θα έχει ρόλο, δεν θα παίξει βασικά, θεωρώ, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά επειδή είπα και πριν, ποτέ μιλες ποτέ, ίσως να μπει αλλαγή, ξέρω εγώ, με τον ΠΑΟΚ. Απλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι καταλυτικός στα δύο σημαντικά, σημαντικότατα για τον Άρη ντέρμπι. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ότι δύσκολα, πολύ δύσκολα να προλάβει να είναι παρόν και να είναι και ουσιαστικά και όχι ως παρόν σε κάποιο. Καλά, με τον Ολυμπιακό το ζητάω. Δεν θεωρώ με τίποτα ότι με τον Ολυμπιακό δεν θεωρώ ότι θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Απλά με τον ΠΑΟΚ, επειδή έχουμε ακόμα μπροστά μας 10 μέρες, ποτέ μιλες ποτέ. Από εκεί πέρα, στον ΠΑΟΚ έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων ο Λοβρέν και ο Μπακαγιώκο. Εκεί να δούμε τώρα τι θα γίνει, έτσι. Τι θα μας βγει ο Μπακαγιώκο, τι θα μας βγει ο Λοβρέν, τι θα βγει ο Τσάλοφ, τι θα βγει ο Τσουντάλη. Ο ΠΑΟΚ έκανε πολλές μεταγραφές. Όμως ο ΠΑΟΚ πήρε και τον Γκόλεϊ. Μέχρι στιγμής, λόγω Λουτσέσκου, δεν έχει δώσει ευκαιρίες στις πιο πολλές από τις πολλές
μεταγραφές. Δεν έχει δώσει ευκαιρίες. Γιατί ξέρετε, ο Λουτσέσκου, για να σε βάλει να παίξεις, πρέπει να σε περάσει από 15 ψυχολογικές και αγωνιστικές εξετάσεις και μετά, αν και εφόσον τον πείσεις, θα μπει στο γήπεδο. Ο μόνος που έχει μπει πραγματικά στο γήπεδο, γιατί τον ξέραμε και τον ήξερε και ο Λουτσέσκου καλά και δεν είχε θέμα προσαρμογής, άλλος ήρθε πολύ νωρίς στον ΠΑΟΚ, είναι ο Καμαρά. Ο Τσάλοφ ψάχνεται, ο Τσιντάλ ήταν τραυματίας προχθές, ο Κολέ, ο Λοβρέν και ο Μπακαγιώκο τώρα μπαίνουν. Γενικά ο ΠΑΟΚ θα είναι άλλος ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Δεν ξέρω πόσο άλλος, αλλά άλλος. Και αυτό γιατί, αν μπει κάποια στιγμή ο Μπακαγιώκο, μπει ο Κόλε, μπει ο Λοβρέν, μπει ο Τσιντάλι, μπουν όλοι αυτοί, θεωρώ ότι άμα μπουν 7 καινούργοι παίκτες σε μια ομάδα που πέρσι είχε συγκεκριμένη εντεκάδα ή αν θέλετε δεκαεξάδα κυρίως που έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, καταλαβαίνετε ότι φέτος θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα, γιατί για να παίξουν όλοι αυτοί θα πρέπει κάποιοι να παίζουν λιγότερο ή και να μην παίζουν καθόλου. Οπότε περιμένουμε και δεν είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί θα πάρουν φανέλα βασικού στο σπίτι τους. Δεν είναι γενικά σίγουρο ότι θα πάρουν φανέλα βασικού. Γιατί θα πρέπει να υπερκεράσουν παίχτες που ήδη παίζουν. Δηλαδή, αν εντάξει, ο Μπακαγιώκ θα παίξει μια θέση που ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίχτη έτσι κι αλλιώς. Αλλά παραδείγματος χάρη, ο Κόλεϊ θα πάρει θέση βασικού και θα μείνει έξω ποιος, ο Μιχαηλίδης ή ο Λοβρέν. Αν ο Λοβρέν πάρει θέση, ποιος θα μείνει έξω, ο Κετζιόρα, ο Μιχαηλίδης, ο Κόλεϊ. Γενικά είναι πολλά τα ερωτηματικά για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ, μη σας αγχώνει αυτό ότι πόπο γεμίσαμε παίχτες. Καλά κάνατε και γεμίσατε παίχτες, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει σε τρεις διοργανώσεις. Έτσι, πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Και στην Ευρώπη δεν παίζει φέτος ο ΠΑΟΚ στο Conference League. Μπορεί να πάει να παίξει με την Ελσίνκη και να κάνει πλάκα ή να παίξει με την Adverb και να γελάει. Φέτος ο ΠΑΟΚ παίζει σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό, στο Europa, και εκεί έχει αντιπάλους τη Manchester City, τη Γαλατά Σαράι, τη Real Sociedad. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να καταναλώσει πολλή ενέργεια σε πάρα πολλά παιχνίδια. Και δεν μπορούν οι παίχτες να είναι απίκο Πέμπτη ή Τετάρτη, Σάββατο ή Πέμπτη Κυριακή κτλ. Θα δούμε πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ, θα δούμε το σενάριο πώς θα είναι. Το ευχάριστο είναι, είπαμε, ότι ο Λοβρέν και ο Μπακαγιώκο ξεκίνησαν κανονικά με την ομάδα, μπήκανε σε κανονικούς ρυθμούς και από εδώ και πέρα είναι θέμα να κρίνει ο Λουτσέσκου πότε θα είναι έτοιμοι να του παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Και είμαστε σε αναμονή να δούμε όλα αυτά τα νέα αποκτήματα. Η ΑΕΚ εντυπωσίασε με τη μεγάλη μεταγραφή. Να πω και εγώ πράγματα για αυτή τη μεταγραφή. Τα έχουν πει τόσοι άλλοι που νομίζω ότι η δική μου πλέον θέση περιτεύει. Εντάξει, η ΑΕΚ έφερε τον Μαρσιάλ. Λένε ότι θα κάνει τη διαφορά. Να το δούμε. Θέλουμε να το δούμε. Δεν διαφωνούμε. Εγώ έχω μια απορία, φίλοι ακροάτες. Πραγματικά την έχω αυτή την απορία. Φέτος όλες οι ομάδες, ιδιαίτερα οι μεγάλες ομάδες της Ελλάδος, δώσανε μυθικά ποσά σε ποδοσφαιριστές. Όχι, καλά το ακούσατε. Όχι μεγάλα, μυθικά ποσά. Και αναρωτιέμαι, τι έγινε, άλλαξε κάτι στην Ελλάδα και εγώ το κατάλαβα, γιατί εγώ ακόμα μετράω τα ευρώ για να πληρώσω τα φροντιστήρια, για να πληρώσω σούπερ μάρκετ. Τώρα, πόσοι ομάδες που και αυτές κινούνταν σε ένα παράλληλο σύμπαν με εμάς και βλέπουμε μεταγραφές φιχτές, μεταγραφές λίγες κτλ. Φέτος βάλθηκαν να μας τρελάνουν, έτσι. Ο Παναθηναϊκός κάτι Τετέ και κάτι Πελίστρη και κάτι Ονουάχη, η ΑΕΚ τώρα Μαρσιάλ και πριν λίγες μέρες Πιερό, ο Ολυμπιακός τις δικές του μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις, κάτι Williams και κάτι Ολιβέιρα, ο ΠΑΟΚ, Λοβρέν, ξέρω εγώ, Μπακαγιώκο κτλ. Ο Άρης, Σιφουέντες, Κουέισον και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ειλικρινά, τι έχει συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και οι ομάδες κάνουν τόσο πολυδάπανες μεταγραφές? Και φυσικά απ' την άλλη, εντάξει, για μας το λαουτζίκο που λέμε, όλα αυτά καλά. Θα δούμε 100% ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Πιο συναρπαστικό από το περσινό, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση στα μεγάλα κλαμπς, έτσι. Πολύ μεγάλη ενίσχυση. Για μένα αυτός που έχει τρελάνει κόσμο είναι ο Καρυπίδης, γιατί ο Καρυπίδης δεν έχει το μέγεθος ούτε του Μελισανίδη που ήταν παλιά ή τον Ηλιόπουλου τώρα, ούτε το εκτόπισμα του Σαβίδη, ούτε τη δυναμική του Μαρινάκη, ούτε την τρέλα του Αλαφούσου, και βλέπεις
ότι έχει κάνει μεταγραφές για τον Άρη που τον κρατάνε σε ψηλό επίπεδο και τον αφήνουν να ελπίζει σε μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, μετά, άμα δούμε τι μεταγραφές έχουν κάνει οι ομάδες μετά τον Άρη και μιλάμε για ατρόμητους, βόλους κτλ., δεν έχουν καμία σχέση με τις μεταγραφές σε κόστος του Άρη, έτσι. Ο οποίος Άρης φέτος δεν έκανε πολλές μεταγραφές, 8-9 έκανε, όχι 15 και 20 που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Στοχευμένες, όπως λέει και ο οργανισμός Άρη, ότι φέτος ο Άρης έκανε στοχευμένες και συγκεκριμένες μεταγραφικές κινήσεις, ότι ο Καρυπίδης έβαλε σκοπό να φτιάξει ένα σοβαρό και ιδιαίτερα συμπαγές ρόστερ. Να δούμε. Να δούμε. Εγώ αισιοδοξώ για ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα Super League. Όσο και τη Super League 2, εγώ χαίρομαι που η Λάρισα χαιρέτησε τον Δερμιτζάκη. Εγώ θεωρώ ότι ο Δερμιτζάκης είχε την αγάπη, τη συμπάθεια στη χειρότερη του ΠΑΟΚ, και αυτό θεωρώ ότι αποτελούσε ένα λόγο για να υπάρχει μια συμπάθεια από τον οργανισμό ΠΑΟΚ στον οργανισμό Λάρισα. Η αποχώρηση του Δερμιτζάκη δεν αφήνει τέτοια περιθώρια συναισθηματικά, οπότε πλέον η Λάρισα οδεύει μόνη της για ό,τι καταφέρει να κάνει. Για μένα ο Δερμιτζάκης είναι ένας προπονητής Super League 2 που πραγματικά τον αναγνωρίζω ως ένα από τα δυνατά ονόματα της κατηγορίας. Όποιον και να πάρει η Λάρισα, δεν θεωρώ ότι θα είναι μια λύση αντάξια του Δερμιτζάκη. Μόνοι τους βγάλαν τα χέρια τους και βγάλαν τα μάτια τους. Σαν Ηρακλής τους ευχαριστούμε και ισανότερα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε το μήνυμα το πρώτο του φίλου του Χρόνη που λέει: άρχισε, λέει, τις αλακίες. Ο ΠΑΟΚ λέει αγγίζει τα 100 εκατομμύρια μπάτζετ. Τι μου το συγκρίνεις, λέει, με τον Άρη. Φίλε, αυτό κάνω. Σου συγκρίνω το μπάτζετ. Σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε 10 και ο Άρης έκανε 8. Λέω ότι απλά και ο Άρης μπήκε στο χώρο των εκατομμυρίων. Αυτό λέω. Και επειδή μπήκε στο χώρο των εκατομμυρίων, μπορεί να κάνει και καμιά ομάδα η οποία θα κάνει την υπέρβαση. Θα περάσει την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, εσένα, δεν ξέρω. Λέω απλά ότι κάνει μια ομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λογικά, αν πάμε τα μπάτζετ, ο Άρης θα βγει πέμπτος, οκ. Okay. Αλλά ο Άρης δεν έφτασε το μπάτζετ της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, το δικό σου, για να πεις ότι έχει το τέταρτο μπάτζετ, το τρίτο μπάτζετ, άρα πάει για μεγαλύτερα πράγματα. Αλλά έκανε ένα μπάτζετ που τον αφήνει να ονειρεύεται. Αυτό λέω. Έκανε ένα μπάτζετ που, να το πω διαφορετικά, ρε φίλε, ο Καρυπίδης μάτωσε για να φτιάξει αυτήν την ομάδα. Άντε, να σου το πω έτσι για να το καταλάβεις. Θεωρώ ότι ο Καρυπίδης μάτωσε για να φτιάξει αυτήν την ομάδα. Δεν είναι εύκολο για τον Καρυπίδη να φτιάξει μια τέτοια ομάδα, όμως την έφτιαξε. Και γιατί δεν είναι εύκολο, σου είπα κάτι πριν. Ότι τα έσοδα του Άρη είναι πολύ λιγότερα από αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις, τις εξωφρενικές, για τα δεδομένα Άρη που κάνει ο Καρυπίδης. Άρα ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή τεντώνει οικονομικά. Το καταλαβαίνεις. Αυτό του παραδέχομαι και του το αναγνωρίζω. Ότι κάνει υπερβάσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στο διάλειμμα και μετά θα μπορείτε πολύ εύκολα να συνομιλήσουμε. Θα δώσω γραμμές τώρα μόλις γυρίσουμε από το διάλειμμα το 5.30. Εσείς ακούτε δυνατά σταθερά Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και μετά σας ακούμε. Χρόνη, σωστά μιλούσα και πριν. Απλά είναι πώς θέλουμε να αντιληφθούμε αυτά που ακούμε. Εντάξει. Πραγματικά, όχι πώς τα καταλαβαίνουμε, μπορούμε να καταλάβουμε τα πάντα και εσύ και εγώ και όλοι μας. Πώς θέλουμε να τα καταλάβουμε, πώς θέλουμε να τα αντιληφθούμε. Εντάξει. Πάρε μετά το διάλειμμα να τα πούμε και όλα, αν θες. Πάρε να συνοηθούμε. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και μετά στους ακροατές. Εδώ σταθερά στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε. Σήμερα θα έχουμε το χρόνο να βγείτε πάρα πολύ, φίλοι ακροατές, το είπα και πριν. Οπότε καλείτε κανονικά από τώρα. Από τώρα θα καλέσετε, ναι. 5.30 με 6 θα ακούσουμε φίλους. 6 με 6.30 θα ακούσουμε φίλους. 6.30 με 7 παρά θα ακούσουμε τον Κυλώνη. Μετά θα ακούσουμε και πάλι φίλους μέχρι τις 8. Γιατί αυτή η εκπομπή, είπαμε, είναι η πιο διαδραστική σε όλο τον πλανήτη σε θέμα αθλητικού ραδιοφώνου. Έτσι, εδώ πρωταγωνιστές είστε εσείς, οι ακροατές. Οπότε από τώρα μπορείτε να καλείτε. Από τώρα καλέστε. Πάμε λοιπόν να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. FM κενό, το μήνυμά σας στο 54 222, έτσι, 54 222. Και από εκεί πέρα έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας διαζώσεις, είτε από το Viber 6945 287 888. Επαναλαμβάνω, 6945
2-87-888 και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καλείτε από τώρα. Τέσσερα κανάλια ελεύθερα, κατευθείαν πυραμφίλη. Τέσσερα κανάλια ελεύθερα γεμίστε να με ακούσουμε σήμερα πάρα πολλούς μέχρι τις 8. Να ακούσουμε για όλα τα θέματα που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Πράγματα που θέλετε και σκέφτεστε να πείτε για Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, μεταγραφές, διαρκείες, διαιτές, ό,τι θέλετε να πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε στο Λίμπερο 107,4. 2310-287-888. Ξαναλέω τον τρόπο επικοινωνίας για να πάρετε πολύ. Τώρα πάρετε πολύ για να ακούσουμε πολλούς. 2310-287-888. Εγώ είπα κάποια πράγματα για τον Καρυπίδη και τις μεταγραφάρες που έκανε φέτος για δεδομένα Άρη. Μεταγραφάρες έκανε και χρειάζεται στήριξη από τον κόσμο. Είπα για τον ΠΑΟΚ αυτό που έχω πει εδώ και καιρό, ότι έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να πούμε ποιον ΠΑΟΚ θα δούμε φέτος, γιατί θα δούμε άλλον ΠΑΟΚ σε λίγο καιρό όσον αφορά το ρόστερ, ξαναλέω, γιατί 6-7 παίχτες δεν έχουν καν μπει να αγωνιστούν με τον ΠΑΟΚ και να τους δούμε. Να τους δούμε πρώτα και να καταλάβουμε, να καταλήξουμε πού βρίσκεται φέτος αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ. Με ρωτάνε πολλοί φίλοι πού τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ φέτος και λέω τον θεωρώ φαβορή για πρώτη-δεύτερη θέση, αλλά να τον δω κιόλα. Έτσι, να τον δω κιόλα. Και από εκεί πέρα στον Ηρακλή τα διαρκείας 5, τι ώρα είναι τώρα? Η ώρα είναι 6 παρά 20. Τα διαρκείας έχουν ξεπεράσει τα 1000. Είναι 1010, 1015, κάπου εκεί, 6 παρά 20. Κάθε περίπου μισή μία ώρα γίνονται 30 διαρκείες. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε καμιά 5-6 χιλιάδες διαρκείας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις... Φοβήθηκε ο κόσμος, τρόμαξε από τις απαιτήσεις του κυρίου Μονοβασιώτη και έσπευσε μαζικά να αγοράσει διαρκείας. Λέει, μην βρούμε και τον πελά μας, πάμε να πάρουμε διαρκείας και ο κόσμος αγοράζει μαζικά διαρκείας. Να πω επίσης, να ανακοινώσω πριν πάω στις γραμμές, σημαντικό, ο Ηρακλής απέκτησε και άλλο τερματοφύλακα και καλά έκανε, έτσι, τον Μάκη τον Γιαννίκογλου που είχε περάσει στο παρελθόν από τον Ηρακλή. Είναι και πάλι τερματοφύλακας του Ηρακλή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το πιστεύω αυτό παιδί. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας και θεωρώ ότι είναι καλύτερος και από τους υπόλοιπους που έχουμε και θεωρώ ότι θα παίξει βασικός. Έτσι. Θεωρώ ότι θα παίξει βασικός. Αυτή την ώρα παίζει Ηρακλής Έσπερος στο μπάσκετ. Θα σε ενημερώνουμε και για αυτό το παιχνίδι, για την εξέλιξή του. Είναι παιχνίδι κυπέλου Ηρακλής Έσπερος Λαμίας. Ενδιαφέρον, σημαντικό παιχνίδι, πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ηρακλή τη φετινή σεζόν και θα σας ενημερώσουμε και για την εξέλιξη του αγώνα αυτού που λογικά ο Ηρακλής θα διαλύσει τον Έσπερο αγωνιστικά, όχι απλά τον κερδίσει, τον διαλύσει, γιατί η ομάδα είναι έτοιμη εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, και πραγματικά από ό,τι φάνηκε στα φιλικά παίζει καλό μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, ήδη το σκορ, για να πούμε λίγο σκορ, γιατί προσπαθούμε τώρα εδώ να το δούμε και να στο μεταφέρουμε. Ήδη 5 και 22 πριν τη λήξη του δεύτερου, νομίζω, ναι, του δεύτερου πριν 10 λεπτού, είναι 28-17. Ο Ηρακλής κερδίζει με 28-17 τον Έσπερο Λαμίας. Πάμε τώρα στις γραμμές. Ό,τι άλλο προκύψει, παίρνουμε και τη γραμμή στο Viber, οπότε μην κάνετε Viber, είναι ήδη κατηλημένο το κανάλι στο Viber από αυτή τη στιγμή. Πάμε στις γραμμές 23-10-287-888. Θα σε ενημερώνουμε συνεχώς για την εξέλιξη του αγώνα του Ηρακλή με τον Έσπερο. Και από εκεί πέρα, για ό,τι άλλο προκύψει, είπαμε ότι ο Ηρακλής πήρε τον Μάκη Γιαννίκολου, τερματοφύλακα, που τον είχε και πριν μερικά χρόνια και μετά είχε πάει στον Μπας Γιάννα, θυμάμαι, για κάποιο μεγάλο διάστημα. Τώρα είναι ξανά στον Ηρακλή, αυτό έχει σημασία. Πάμε λοιπόν στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε Αντώνη. Γεια σου, ρε Στέλιο, τι κάνεις? Καλά, ρε, καλά. Να σε πω, τα μπέρδεψες λίγο με τα σέντρε μπακ του ΠΑΟΚ. Γιατί? Με κοτζιόρα να παίζει Ευρώπη. Ναι. Αυτός θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη. Ποιος? Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δεξιά. Και τι διασφαλίζει, λοιπόν, ότι θα παίζει ο Λευρών, αν ο Κετζιόρα είναι σε καλύτερη κατάσταση και βοηθάει και στην Ελλάδα? Ρε αγόρι μου, δεν μπορεί να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Α, εντάξει. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Ας μην τραβήξει ο Λευρών. Ο Λευρών. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο Λευρών είναι μαπάς? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Λευρών, άκουσέ με, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Λευρών είναι καλύτερος και από τον Κετζιόρα και οποιονδήποτε άλλο στερμπάκ έχεις. Εντάξει. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο, αλλά θέλω να το δω.
Να το δω κι άλλο. Απλά δεν έχει παιχνίδια το παλικάρι στα πόδια του, γιατί και ο συμπαίκτης του στην ΑΕΚ το βλέπεις. 35 είναι και εκείνος. Το ξέρω. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι το καλύτερο σέντερ μπακ στην Ελλάδα. Για μένα θα είναι μεγάλη μαγιά να βγει καλύτερος και από τον Κουλιαράκη. Δηλαδή να σκοράρει, να μαρκάρει, να τα κάνει όλα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Ναι, όλο. Μα... Για αυτό τον πήρες. Εγώ πιστεύω για την Ελλάδα ειδικά. Μα για αυτό τον πήρες. Για την Ελλάδα ειδικά, ότι αυτό θα είναι και ένα κλικ επάνω. Ας είναι 35. Αυτό πιστεύω. Έτσι. Θα το δούμε αυτό όμως με στο χορτάρι. Σωστά. Για να μην λέμε ό,τι να είναι. Τώρα για την άλλη θέση, και ο άλλος είναι θηρίο. Εγώ πέρσι που έβλεπα να πούμε στην Ευρώπη που έπαιζε να πούμε τον Εύρο, είναι ένα πολύ καλό center back. Μπορεί να μην είναι τόσο τεχνίτης, δεν είναι τεχνίτης καλός, αλλά είναι θηρίο. Δεν τον ξέρω καθόλου. Τώρα, δεν τον ξέρω καθόλου τον κόλλο. Εγώ τον έχω δει σε μερικά παιχνίδια. Είναι θηρίο. Τώρα ο Μιχαηλίδης παράδειγμα, εγώ τον είδα με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ καλός και στην άμυνα και αυτός. Ήταν και οι δυο άψογοι. Πολύ καλοί. Τώρα εκεί θα πάνει ποιος να παίξει. Αλλά ειδικά δεξιά είναι καθαρά τα πράγματα. Που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να παίξει να πούμε Ευρώπη, να παίζει όλη Ευρώπη στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύω εγώ. Άμα καθαρά καταφέρουν να κάνουν τόσο ορθόδοξη και σωστή διαχείριση, θα είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Υποχρεωτικά γίνεται αυτή η ρεατρόνια. Ναι. Ο άλλος δεν μπορεί να παίξει όλη Ευρώπη, δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη. Εκτός άμα πάει, περάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, είναι το Δεκέμβριο και μετά. Ναι, όχι το Δεκέμβριο. 6 Φεβρουαρίου Λίγο. Θα γίνει. Ναι, ρε, αυτό. Μετά το Δεκέμβριο μπορεί να τον δηλώσει, αυτό λέμε. Ναι. Για την επόμενη φάση. Ναι. Μπράβο, τώρα με είπες 6-7 παίχτες. Είναι αυτοί, δεν είναι 6-7 παίχτες. Είναι ο Λεμπρόν, είναι ο Κόλεϊ και είναι και ο Μπακαγιώκο. Αυτοί οι τρεις παίχτες. Οι άλλοι έχουν πάρει τις θέσεις τους. Καλά, τον Τσουλάκη δεν τον έχουμε δει ακόμα όσο θα θέλαμε για να. Δεν τον έβαλε, ρε παιδί μου, αφού τραυματίστηκε πριν την προπόνηση, είχε πρόβλημα. Ναι, παιδί μου, δεν έχουμε δει όμως ακόμα πολύ για να έχουμε διαμορφώσει άποψη. Αυτό λέω, δεν είπα κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσόλα είναι πολύ καλός παίχτης και θα παίξει μπάλα. Στη διάρκεια θα παίξει μπάλα. Αυτοί που έρχονται από τη Ρωσία δύσκολα προσαρμόζονται, Αντώνη. Όχι μόνο αυτός, όλοι τους οι παίχτες δύσκολα λίγο προσαρμόζονται. Ο Σαμάτα που θα παίζει τώρα. Ο Σαμάτα που θα παίζει. Θα το στείλουμε στον Ηρακλή. Άντε, αφού... Να σε πω και κάτι γρήγορα για να πάω και σε όλους, γιατί περιμένουν πολύ. Ναι, να σε πω και κάτι για τον Ηρακλή. Πες το. Να σε πω και κάτι. Ναι. Στεναχωριέμαι πολύ, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα, άμα τα ψάξεις θα τα βρεις. Δεν θέλω να τα λέω στο ραδιόφωνο. Τι εννοείς? Δεν το βλέπω τον Ηρακλή να ανεβαίνει φέτος. Γιατί? Θα ανεβεί από εκεί. Πού από εκεί βέβαια? Γυλάριστα μεριά. Γιατί? Από εκεί θα ανεβεί. Θα το δεις, Αντώνη. Ψάξε λίγο μερικά πράγματα και θα δεις. Άκου τι σε λέω. Γυλάριστα της πόσα διαρκείας έκανε. Με 150 ευρώ και 100 τιμές. Δεν ξέρω τα διαρκεία. 400 διαρκεία έκανε. Εγώ στο λέω για να δεις ότι δεν υπάρχει. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα διαρκεία. Εμένα με ενδιαφέρει το παρασκήνιο τι παίζεται. Δεν ξέρω το παρασκήνιο τι παίζει, αλλά ξέρω ότι δεν είναι ο κόσμος της τόσο κοντά της όσο φαίνεται ότι είναι. Δεν είναι δυναμική. Ναι, δεν ξέρω, αγόρι μου, εσύ. Δεν χρειάζεται πολύ κόσμο. Άμα έχει διαιτησίε και αυτά. Τυχαίσαι μέσα να πούμε, ναι, τώρα. Ναι, όμως για να μην έχει τόση υποστήριξη. Μακάρι, το εύχομαι, γιατί όντως σε μιλάω, αγαπάω τον Ηρακλή. Εντάξει. Αλλά αυτά που μαθαίνω είναι, δεν είναι καλά για τον Ηρακλή. Μακάρι να διαψευδώ. Εγώ το λέω τώρα. Το λέω. Κάτσε τώρα να δούμε τις μεταγραφές λίγο, γιατί ακόμα δεν τελείωσε το ρόστερ του Ηρακλή και μετά θα σου πω. Για την ώρα ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αν κάνει 2-3 θαλαταχτές μεταγραφές έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ τι μαθαίνω, σου λέω. Εντάξει, ας τι μαθαίνεις. Μακάρι, σε λέω να βγω ψεύτης. Εγώ μαθαίνω άλλα. Ότι και η φυγή του Δερμιτζάκη δεν ήταν τυχαία. Γιατί βλέπει Λάρισα ότι δεν πάει για πρωτάθλημα και. Δεν είναι μόνο του Δερμιτζάκη. Είναι πολλά. Άντε, να δούμε, να δούμε. Γεια, μην πούμε τίποτα άλλο. Πάμε. Γεια σας.
Ναι. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλησπέρα κύριε Νεκτάρη, τι κάνετε? Καλησπέρα, γεια σας κύριε Αντώνη. Καλά. Γεια σας κύριε Νεκτάρη, γεια σας. Εχθές, αν άκουσα καλά, ο κύριος Πέτρος είπε ότι βουτάνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αφού έχετε τη διαιτησία, αφού έχετε τη διαιτησία, ναι. Ναι, τους έχετε μαθητεύσει να βουτάνε. Μάλιστα, μάλιστα. Αδικήθηκε ο Ιωαννίδης δηλαδή. Πείτε μου λίγο, κύριε Τον Ιωαννίδη είπε άλλο, ότι τον δέρνατε, λέει, και δεν έδινε φάλο διαιτητής. Α, δεν έδινε φάλο. Υπέρ του, έδινε υπέρ σας. Ένα δώσε, λέει, υπέρ του παιδιού που το είχατε σακατέψει, έδινε υπέρ του ΠΑΟΚ τα φάουλ. Κύριε Αντώνη, δεν είχαν κάποιοι μεταπτυχιακά και μάστερ από τον Ολυμπιακό στο πέσιμο ή... Είχαν ο Γιαννικόπουλος, είχαν ο Αλεξανδρής, είχαν, ναι. Αλεξανδρής. Είχαν αυτοί. Ο Αλεξανδρής προπονείται τώρα και παιδάκια είναι. Ναι, σε τέτοιο είναι. Σε κολυμβητικό, στο κολυμβητικό τμήμα, όχι, στο κολυμβητικό τμήμα του Ολυμπιακού είναι. Α, στο κολυμβητικό. Πόσο βουτάνε. Κύριε Αντώνη μου, έλα. Να πω και κάτι άλλο. Να πεις ό,τι θες. Πείτε μου λίγο κάτι. Αφού λέτε ότι ο Άρης, γιατί δεν άκουσα την αρχή, ότι με έκανε υπέρβαση στον μπάτζετ και... Έκανε υπέρβαση. Έκανε. Ναι. Δες λίγο τις μεταγραφές του και θα καταλάβεις ότι έκανε. Ναι. Ξέρετε εσείς νούμερα συμβολέων? Ξέρω αυτά που βγαίνουν προς τα έξω από την Μπαϊάρης, από τους ρεπόρτε του Άρη. Ένα εκατομμύριο Σιφουέντες, 900 ο Μοντσού. 5 εκατομμύρια. Ναι, καλά. Στην αρχή ήταν υποχρεωτική οψιόν 5 εκατομμύρια Σιφουέντες. Μετά έγινε προαιρετική με 2,4. Έχει χάρισμα ο Καρυπίδης, πάει τους ψήνει και αλλάζουν τα πάντα. Ναι, πείτε μου λίγο κάτι κύριε Αντώνη. Η διαφορά του μπάτζετ από τον τέταρτο της Ελλάδας με τον Άρη, που είναι πέμπτος υποτίθεται στο μπάτζετ, πόσα εκατομμύρια είναι η διαφορά? Μεγάλη είναι. Περίπου. Μεγάλη. Κάποια, νομίζω ότι είναι, πώς να πω ρε παιδί μου, 3 και 3, 6. Έχει 10 εκατομμύρια budget, 15. Νομίζω ότι το νούμερο είναι οχταψήφιο η διαφορά. Δηλαδή αν ο Άρης έχει 10, οι άλλοι μπορεί να έχουν 50, ας πούμε, να έχει 30-40 διαφορά. Ωραία. Η διαφορά του πέμπτου με τον έκτο στο budget, κύριε Αντώνη, ποια είναι? Νομίζω ότι επειδή είναι, μετά μιλάμε για πιο μικρά ποσά, η διαφορά εκεί είναι μικρότερη. Αναλογικά δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, εντάξει, μπορεί ο Άρης να έχει 10 εκατομμύρια και ο άλλος να έχει, ξέρω εγώ, 5, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Άρα ποιος έχει πιο πολλές πιθανότητες να ανέβει ένα σκαλοπάτι πάνω? Όχι, ο έκτος από τον πέμπτο ή ο πέμπτος από τον τέταρτο? Το ίδιο είναι. Πώς είναι το Εσύ μετράς τα εκατομμύρια στα 5 και τα 10, αλλά μετράμε και τις θέσεις. Έχει να κάνει ότι οι ομάδες μετά την πέμπτη θέση. Ναι. Μετά την πέμπτη θέση οι ομάδες έχουν όλες μικρό budget. Εντάξει, οπότε είναι κοντά τα budget τους. Εσύ, αυτό σου λέω. Δεν έχει μικρό budget. Ο Άρης έχει διπλάσιο, τριπλάσιο από τους άλλους. Εντάξει. Ναι, αλλά μιλάμε και σε εκατομμύρια διαφορά. Μιλάμε. Γι' αυτό και είναι δύσκολο ο Άρης να βγει τέταρτος ή τρίτος και γι' αυτό είναι δύσκολο ο Ατρόμητος να βγει πέμπτος. Αυτά δεν λέμε τόσο καιρό. Μα γιατί είναι δύσκολο? Γιατί είναι υπέρβαση. Ότι έχει ο Άρης Βάρντα ή Καρδίτος ή Φανφέρ. Τώρα τι μου λες δηλαδή, ότι ο Ατρόμητος έχει καλύτερο ρόστερ από τον Άρη για σένα? Σχεδόν ίδιο ρόστερ. Όχι. Καμία σχέση. Καταρχήν ο Άρντα δεν είναι μια επιλογή που την κάνει εύκολα μια ομάδα ως επιλογή εξαιρετικού ποδοσφαιριστή. Ή μήπως έχει καλύτερο προπονητή? Καλύτερο τεχνικό team? Ο Μάτζιος είναι πολύ πιο... Πρόεδρο. Ο Μάτζιος έχει πολύ πιο πολλά χρόνια σε πάγκους Super League από τον Γκαρσία. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Θυμάστε πόσες ομάδες προπόνησε ο κύριος Μάνους και σε πόσες απολύθηκε? Αστέρα Τρίπολης, Άρη, Λαμία νομίζω, διάφορες. Κέρκυρα, είχε. Εντάξει, έχει πιο μεγάλη εμπειρία όμως, όπως και να το κάνεις. Okay. Ας μην ασχολούμαστε. Εμένα, αν με ρωτάτε, ο Άρης έχει μια καλή ομάδα. Ναι. Ωραία. Ναι. Θα παίξει κάποια παιχνίδια, θα τα χτυπήσει, ενδεχομένως και να κερδίσει κάποια παιχνίδια με τους μεγάλους. Αλλά η διαφορά με τους τέσσερις είναι χαώδης. Είναι λάθος που παίρνει το σωστό μας την τέταρτη. Θα τη δούμε τώρα τη διαφορά. Δεν παίζει δύο τέρμπι με τους δύο ακόμη, πιο δυνατούς θεωρητικά. Ακόμη και την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό που λέτε εσείς ξεγραμμένοι, ο ένας παίκτης σχεδόν κοστίζει όσο όλος ο Άρης. Ναι, κάτσε λίγο, περίμενε. Τώρα ο Άρης παίζει με τα δύο πρώτα φαβορί, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ,
Κάτσε να το δούμε πώς θα είναι. Τώρα είναι τέταρτη αγωνιστική. Ναι, δεν μου λέει τίποτα αυτό. Θα δούμε τα μάτς. Αν ο Άρης, ας πούμε. Δηλαδή, να σου ρωτήσω κάτι. Πάμε σε ένα σενάριο ακραίο, αλλά σενάριο. Κερδίζει για τα δύο μάτς. Τι λες μετά. Τι λες γίνεται, μετά. Θα μπορεί να πάει να χάσει το Βόλο. Τι να λέει αυτό, δεν κατάλαβα. Α, δεν κατάλαβες, δεν λέει κάτι. Πώς να λέει, το πρωτάθλημα τελειώνει σε 30 πόντους. Ναι, αλλά λέει ότι ο Άρης μπορεί να τους κοιτάξει τα μάτια και να τους παίξει τα ίσια και να τους πάρει αποτέλεσμα. Αυτό λέει. Ένα μάτς. Μπορεί να τους πάρει όλους αποτέλεσμα. Μπορεί να κάνει 4 νίκες όπως έκανε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε ντέρμπι. 4 συνεχόμενες που έκανε. Όχι, είναι δύσκολο, αλλά ξαναλέω. Θέλω να τον δω τον Άρη σε αυτά τα δύο μάτς και μετά θα σου πω τι μπορεί να κάνει ο φετινός Άρης. Γιατί αν ο Άρης, θα σου πω κάτι πολύ απλό. Αν ο Άρης θα χάσει αυτά τα δύο μάτς, για να πάμε και στον επόμενο. Αν τα χάσει αυτά τα δύο μάτς, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολύ. Και ας είναι αρχή. Θα μείνει πίσω βαθμολογικά πάρα πολύ, ψυχολογικά θα μείνει πίσω, θα αρχίσει η γκρίνια, μπορεί να φύγει ο Μάτζιος, θα έχουμε ιστορίες μετά στον Άρη. Γι' αυτό έχει σημασία ότι θα κάνει αυτά τα δύο παιχνίδια. Σκέψου αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 5 βαθμούς, το ξέρεις. 5 έχει, έτσι. Λοιπόν, εσύ έχεις 10, σωστά. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ έχει 10. Ναι, και... Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τα δύο επόμενα μάτς και πάει 16, ο Άρης θα χάσει και μείνει 5. Θα μιλάμε για υψηλές βλέψεις του Άρη. Καλά, μπορεί η επόμενη αγωνιστική να χάσει ο ΠΑΟΚ και να κερδίσει ο Άρης. Είπαμε. Θα δούμε. Αλλά αν ο Άρης τα χάσει και τα δύο, μένει πίσω. Εκτίθεστε, κύριε Αντώνιο. Εντάξει, θα εκτεθώ. Εντάξει. Εγώ δεν εκτέθηκα, δεν είπα ακόμα συμπεράσματα. Είπα θα τα πω μετά τα δύο μάτς. Να είσαι καλά. Τελευταία ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος Κλεωμένης βγήκε, γιατί έχω μέρες... Βγήκε, δεν τον άκουσε χθες. Είπε ότι τον επηρεάσατε όλοι εσείς στο Μάτζιο, ότι δεν παίζει ο Άρης επιθετικά και δεν έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει ο Μάτζιος, αλλά έπαιξε όπως επιτάσσει το κοινό και γι' αυτό έχασε. Ο κύριος Μάτζιος, αν του πείτε να παίξει επιθετικά, μπορεί να χάσει 4-0. Δεν το ξέρει το... δεν το ξέρει το αντικείμενο. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου. Κύριε Αντώνη. Έλα, όλοι κύριε Αντώνη, θα γίνω να νιώσω 80 χρονών. Πώς έχεις σχέση με την Κρήτη? Ποιος? Τι? Εγώ, όχι, ρε, γιατί, πώς τι έκανα. Άμα είχε, για να σε λέγαμε ψαραντώνη, να πούμε. Βέβαια, κύριε Αντώνη, κύριε Αντώνη. Υπάρχει και τραγούδι το Ματχάουζ με τον κύριε Αντώνη, για πες. Δεν μου λες τα εισιτήρια του Ηρακλήπες πόσο πήγανε, 1000 και κάτι. Ναι, ναι. Άρα τι φοβηθήκατε να πούμε, μη φύγει ο Σιγκάς του Λάκη με το ψηλάρι, να πούμε. Βέβαια. Και ο Λάκη το ψηλάρι, βέβαια. Όλοι φοβηθήκανε μη δεχτούν καμιά επίθεση στο σπίτι τους, ας πούμε, και τους πάρουν τα λεφτά και πάνε από μόνοι τους και ο θελός. Σαν το Λάκη με τα ψηλάρι, βέβαια, έλα γοριλάκι να πούμε, πήρα το μαντάκι. Παραδίδονται και ο θελός. Έτσι δεν περιμένουν να πάνε τους πιάσουν. Άκου να σου πω τώρα κάτι. Ο Άρης και ο Ηρακλής είναι δύο πολύ ιστορικές και είναι γηγενείς ομάδες της πόλης. Και το θέμα δεν είναι μόνο, φίλε, το χρήμα. Το θέμα είναι να μην μπλέξεις, ας πούμε, με θελούς, ας πούμε. Το θέμα αυτό, δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να κυκλοφορούν τα εισιτήρια πανάκριβα και μόλις 8 μέρες να βγαίνει μια επιθετική ανακοίνωση προς τον κόσμο. Τι είναι αυτά, μόνο 551 και προσέξτε να πούμε, πάρετε μπρος γιατί θα συνεχίσετε μόνοι. Και επίσης ο άλλος τώρα να παίζει Άρης Ολυμπιακός, ο κόσμος να είναι ξενερωμένος από πέρσι. Η ομάδα, ξέρω εγώ, βλέπεις ότι στην Κρήτη ήταν ειδικά στον τομίχρονο απαράδεκτη και να βάζει 30 ευρώ στη θύρα 2. 30 ευρώ έχει στη θύρα 2. 30 ευρώ στη θύρα 2. Α, τζάμπα είναι. Κάτι, εγώ είπα πριν κάτι έχει γίνει. Δεν τα αντιλαμβάνουμε όλα αυτά. Αυτοί τι νομίζουν ότι κάτι σαν δείξει κάτι το Μονακό, να πούμε, επειδή βλέπω τις γραφές των ομάδων του ΠΟΚ. Να... Μήπως έδωσε κανένα επίδομα διαρκείας ο Μητσοτάκης να έρθει στην έκθεση, ρε. Ξέρω εγώ. Τώρα, ρε φίλε, δηλαδή άμα η θύρα 2 είναι μισοάδια, να πούμε, θα φταίει ο κόσμος. Όχι, ρε φίλε, τι μου λες τώρα, 30 ευρώ στη θύρα 2. Πώς. 30 ευρώ, ρε φίλε. Εντάξει. Και να σε πω και κάτι τώρα, είπες, ξέρω εγώ, ότι μάτωσε, είπες ο πρόεδρος, ας πούμε. Μάτωσε ο πρόεδρος. Ποιος μάτωσε, εσύ? Δεν έκανε μεταγραφές ακριβές. Εντάξει, ας σε πω και κάτι. Και οι άλλοι ματώσανε για να μας κερδίσουν. Στα δύο τελευταία μάτσα, ας πούμε, ματώσανε. Βέβαια, μας κερδίσαν δύσκολα και στο μάτσο πρωταθλήματος, ξέρω εγώ, που κρύφτηκε στη τελευταία φάση και στο μάτσο του κυπέλου που στο 96 μπήκε. Αυτό λέω, μην σκεφτείς τίποτα άλλο, να πούμε. Μα ματώσανε και οι άλλοι για να μας κερδίσουν, ας πούμε. Ας ματώσει και αυτός τώρα. Και να σε πω και κάτι. Τα επόμενα μάτσα είναι όλα πολύ δύσκολα. Έτσι, δηλαδή. Η νίκη είναι πολύ δύσκολη, αλλά επειδή άκουσα τον Συρίγκο το πρωί να λέει ότι ο Άρης θα κάνει πολλά χρόνια να ξανακερδίσει τον ΠΑΟΚ,
Εγώ από τώρα έχω αρχίσει να παίζω το διπλό στην Τούμπα. Δηλαδή τη μόνη σίγουρη νίκη που θα κάνει ο Άρης μόνο μάτς είναι αυτή, γιατί για τον απλό στο λόγο τα δανεικά πρέπει να επιστρέφονται. Και πάντα επιστρέφονται στο ποδόσφαιρο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τι λέω. Ο Άρης στην Τούμπα θα κερδίσει. Αλλά δεν πιστεύω σε κανένα άλλο μάτς. Δηλαδή τον Ολυμπιακό πιστεύω και μακάρι παίξα με διαψεύσουν. Γιατί ειδικά στο πρώτο παιχνίδι τον Όφη κοιμισμένοι όλοι, κοιμώντουσαν όρθιοι να πούμε, και πρώτος από όλους ο προπονητής στον πάγκο. Έτσι, δηλαδή ο άλλος τον είχε κάνει τον άλλον, τον είχε κάνει γιογιό. Έτσι, ο νους, ξέρω εγώ, τον Μοντόγια, τον έκανε πλάκα και ένα ολόκληρο μήκρο τον άφηνε να εκτίθεται. Δεν έκανε κάτι να βοηθήσει την κατάσταση. Το είπαμε αυτό από την πρώτη στιγμή, από το σώτη τη Δευτέρα αυτό το λέγαμε, ναι. Κατάλαβες να πούμε, δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Και με βάση και 30 ευρώ στη θύρα 2, εντάξει να πούμε. Δηλαδή, μήπως θέλεις να κάνεις την ομάδα πριβέ, να πούμε, να τη βλέπουν μόνο οι χειροκροτητές σου, οι παλαμάκηδες σου. Για μένα θα έπρεπε να παραδειγματιστεί, συγγνώμη, έτσι κάνω μια μικρή παρένθεση, αλλά θα έπρεπε να παραδειγματιστεί από αυτό που έκανε για να κερδίσει τον κόσμο του Άρη, να τον ξαναφέρει πίσω. Γιατί είναι εξενερωμένος ο κόσμος του Άρη, είναι αλήθεια. Μετά άκουσε λίγο κάτι σημαντικό. Ο Αλαφούζος, που δεν έχει αυτός, δεν έχει απήξει στον κόσμο του Παναθηναϊκού και δέχεται και πιο πολλά πινελίκια, στο μάτς με τη Λανς, ένα μάτς ευρωπαϊκό με μια πολύ καλή γαλλική ομάδα, έβαλε 10 ευρώ γενική. Αυτό πήγα να πω, με πρόλαβες τώρα, με το πήρες. Και είπε Παναθηναϊκής από την επαρχία, έτσι, δωρεάν, πούλμα κτλ. Αυτό πήγα να πω, με πρόλαβες. Και εσύ 10 ευρώ γενική σώθος με τον Ολυμπιακό, μου βάζεις 30 ευρώ στη θύρα 2. Και περιμένεις να γεμίσεις το γήπεδο, ρε, είσαι δηλαδή σοβαρός να πω. Είδες τις σκέδες, αυτό πήγα να αναλύσω και με πρόλαβες, τίποτα δεν έχω να πω κάτι. Άκου να δεις, και ο ιδιοκτήτης του Ηρακλή και του Άρη είναι τελείως αντιπικοινωνική για μένα. Τελείως αντιπικοινωνιακή. Μάλιστα. Κατάλαβες τι γίνεται. Και έτσι δεν πας μπροστά. Δεν διαφωνώ. Για μένα, αν έκανε μια γενική είσοδο με τον Ολυμπιακό 10 ευρώ, θα γινόταν χαμός και θα κέρδιζε και τον κόσμο. Θα σε πω και κάτι, Ρεσί Αντώνη. 1000 διαρκείας έχεις, 1200. Να έχεις 10.000, έλεγες θα διαμαρτυρηθούν αυτοί που πήραν εισιτήρια, θα λέγανε ότι είμαστε κορόιδα. Αλλά όταν έχεις μόνο 1200 διαρκείας, ποιος θα διαμαρτυρηθεί. Είσαι από το σπούν όλοι μπράβο. Και καλά, για ένα μάτζα σπούν και τίποτα για ένα μάτζα να το κάνεις 10 ευρώ, τίποτα δεν σου πούνε. 1200 διαρκείας έχει ο Άρης να πούμε. Τι θα σε πούνε. Βάλε 10 ευρώ γενική είσοδο με τον Ολυμπιακό να γεμίσει το γήπεδο. Έπρεπε να το κάνει έτσι τώρα. Θα φανεί από την προσέλευση του κόσμου αν έκανε σωστά ή λάθος. Θα φανεί. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε γρήγορα στο φίλο στο Viber για να ανοίξει το Viber να απελευθερωθεί. Έλα, Χρόνη, γεια σου. Έλα. Έλα, τι κάνεις. Έλα, κύριε Χρόνη, τι κάνεις. Κυραντώνη μου. Πες μας. Ρε, τι γίνεται να. Πάντα εκεί πέρα το παιδί των Ιωνίδων φάξατε, τον προσπάσα, πέτσε στο ξύλο και δεν πήρατε κάρτες. Έτσι. Ναι, έτσι είμαστε εμείς, αλλιταράδες. Δεν θα ξαναρθεί ο Ιωαννίδης να παίξει την Τούμπα, να ξέρεις. Με αυτά που κάνει δεν θα ξαναρθεί στην Τούμπα. Δεν μου λες, η λέξη γηγενής τι σημαίνει, ρε φίλε μου. Ότι έχει ξεκινήσει από εκεί, από τον οργανισμό αυτό στον οποίο βρίσκεται. Μπράβο, και οι άλλοι όλοι είναι τι είναι. Δεν είναι γηγενής. Α, δεν είναι γηγενής. Τον Άρη ποιος το γέννησε, ρε. Ο Ηρακλής. Μπράβο. Εμείς ήρθαμε να πούμε κατατρεγμένοι από τις χαμένες πατρίδες, γιατί μας κυνηγήσαν οι Τουρκαλάδες. Και μας πέταξε να πούμε ο γηγενής, εκεί που είναι τα έλλη, οι βρωμιές και όλα τα τέτοια. Καραμπουρνάκι λέγεται σήμερα. Ναι. Και μια άλλη γειτονιά δίπλα. Αλλά εμείς από εκεί μέσα γεννηθήκαμε και φτιάξαμε τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μπορεί εσείς να πούμε να είχατε το πρώτο ύμνο και εμείς να ψάχναμε σήμα, αλλά εμείς φέρνουμε τρόπαια στην πόλη. Εσείς φέρνετε ένα κρεμμύδι. Πότε πήρες το τελευταίο κύπελο εσύ, φίλε μου? Εγώ. Ποιος, εγώ, το 76. Μπράβο, πόσα χρόνια περάσανε? 48. Ο Άρης πότε πήρε το 70, πόσα χρόνια περάσανε? 54. Από εκεί και πέρα ήρθε κάτι στην πόλη από εσάς? Στο ποδόσφαιρο όχι. Το βαλκανικό κύπελο πήραμε εμείς, που θεωρείται ένας σημαντικός θεσμός τώρα τότε. Μπράβο, και σε ανώτερο. Το 85. Αλλά εγώ είμαι ο κακομύρης, σαν αυτά που έλεγε χθες ο προηγούμενος, αυτός ο τσικ. Εντάξει, δεν είσαι. Ρε, να πούμε την πέτσα από τα μάτια. Δεν είσαι κακομύρης τελευταία χρόνια σίγουρα. Βγάλετε ρε την πέτσα από τα μάτια. Εγώ λέει ποντάρω, λέει να κερδίσει ο τέτοιος. Αυτό το μυαλό σου εκεί είναι αγόρι, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, δεν είναι πουθενά αλλού. Τι να σου πω γι' αυτό. Είναι ο κακομύρης τελικά. Αυτός που μπορεί να πάρει τίτλους, που κάνει ένα προδοτισμό, ή αυτός που μπορεί να κερδίσει δύο μάτς για να του την πει. Μπερδέψαμε να πούμε τις έννοιες. Αν μια ομάδα ικανοποιείται με το να κερδίσει δύο μάτς, δεν χρειάζεται. Τι κάνει τίποτα άλλο. Από ό,τι λέει, ο Άρης δεν επιδιώκει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, επιδιώκει να βγει τετράδα, να πάρει το κύπελο. Τον ΠΑΟΚ επιδιώκει να κερδίσει, δεν πάει να βγει την άνερα. Αυτή είναι η ιστορία του Άρη, να πούμε.
χτυπιόταν και λυγιόταν αυτός που κάνει τον προπονητή με το που έληξε το μάτς μέσα στο Χαριλάου, και όταν πέχασε τον τελικό να πούμε ούτε που του ξύθηκε το αυτί του, κατάλαβες. Μάλιστα. Να είσαι καλά, πρέπει να πάω διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα γρήγορα, παιδιά. Εσείς εδώ συνεχίζετε να ακούτε σταθερά, δυνατά, Λίμπερο. Συνεχίζετε να καλείτε. Έχουμε ήδη τρεις φίλους στις γραμμές. Άρα άλλα τρία κανάλια ελεύθερα. Και τώρα είναι ελεύθερο και το Viber, για να ξαναπάρει ο φίλος που κάλεσε πριν από λίγο στο Viber. Έτσι, μπορεί να ξαναπάρει τώρα και όποιος άλλος θέλει να πάρει στο Viber. Και πολλά μηνύματα. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μόλις επιστρέψουμε. Διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο κάτι σχετικά με τους χρόνους των συζητήσεων μας. Όταν πλησιάζει το διάλειμμα, είναι δίκοπο μαχαίρι. Σας βγάζω πριν το διάλειμμα και μιλάτε τα 2, τα 1,5 όσο λεπτό όσο χρόνος μένει. Σας βγάζω μετά το διάλειμμα, αλλά περιμένετε. Έτσι, χρόνο δεν σε έβγαλα λιγότερο γιατί έκανα διάκριση. Δεν σε έβγαλα λιγότερο γιατί είδα ότι η ώρα πήγε 6 και έπρεπε να πάω στο διάλειμμα. Πάρε αύριο, μεθαύριο, οποιαδήποτε μέρα θες, σε ώρα που δεν πλησιάζουμε στο διάλειμμα και θα σε ακούσω όσο χρειαστεί να σε ακούσω. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί πέρα πάμε τώρα να πούμε τρόπους επικοινωνίας για να πάρουν και άλλοι φίλοι. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222. Μέσω Viber 6945. Τώρα μπορεί να πάρουν φίλοι πέρα στο Viber πριν γιατί είχαν πάρει 2-3 φίλοι. 6945-287-888. Επαναλαμβάνω, τώρα καλείτε στο Viber 6945-287-888. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2310-287-888. Καλέστε τώρα 2310-287-888. Πριν πάω σε γραμμές, να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είπαμε και πριν πως μπορείτε να σχολιάσετε, να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και από εκεί πέρα εγώ να διαβάσω λίγο μηνυματάκια, έτσι. Έχουμε το μήνυμα του φίλου του 187 που λέει καλησπέρα. 1750 διαρκείας λέει έχει η ΑΕΛ. Μην παραπληροφορείς λέει τον κόσμο. Δημήτρης, ρε φίλε Δημήτρη, μια δήλωση του Νταβέλη είδα προχθές που έλεγε για 400 διαρκείας. Αν είναι 1750 με γεια σας και με χαρά, κάτω και 5000. Δεν με ενοχλεί και δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά δεν ξέρω, ο Νταβέλης άλλα λέει, αλλά μαθαίνει, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Ο φίλος ο 109 λέει είδε ο Δερμιτζάκης. Το μήνυμα αυτό το θεωρώ πολύ σωστό του φίλου του 875, λέει ο Δερμιτζάκης, λέει ότι η Ρακλάρα έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα με παιχταράδες και σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να βγάλει τη Λάρισα, θα βγει ο Ηρακλής σε Super League και την έκανε. Και αυτό παίζει. Είδε ο Δερμιτζάκης ότι ο Ηρακλής ενισχύεται πολύ πιο ουσιαστικά από τη Λάρισα και επαναλαμβάνω, ο Ηρακλής δεν έχει τελειώσει ακόμα την ενίσχυσή του, έτσι να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Ο Ηρακλής θα φέρει ένα center back, ένα center for Kisu και έναν extreme ακόμα. Δηλαδή περιμένουν άλλες τρεις κινήσεις δυνατές. Και προφανώς να θεώρησε ο κ. Δερμιτζάκης ότι ο Ηρακλής είναι το μεγάλο φαβορί, ότι δεν θέλει να βιώσει την ευθύνη μιας αποτυχίας. Βέβαια δεν έφυγε, δεν αποχώρησε, τον διώξαν, έτσι. Ο κ. Δερμιτζάκης έλεγε ότι γουστάρει που είναι στη Λάρισα. Έκανε δηλώσεις προχθές και έλεγε γουστάρω που είμαι στη Λάρισα, αλλά αυτός γούσταρε. Αλλά κάποιοι δεν τον γούσταραν, γιατί λέει πώς έλεγε ανακοίνωση τη Λάρισα. Με περίσκεψη λέει αποφασίσαμε να απομακρύνουμε τον κύριο Δερμιτζάκη. Δηλαδή το σκεφτήκανε καλά και από όλες τις πλευρές και καταλάβανε ότι δεν τους κάνει και θέλουν κάτι άλλο. Δικαίωμά τους. Πάμε γρήγορα. Ο φίλος ο 280 λέει ο τύπος που μιλάει για τον Άρη και τους Αντιαριανός ή υποστηρίζει και κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, φίλε, όταν θα βγεις θα μου πεις εσύ τη γνώμη σου. Εγώ ακούω τον κόσμο και ό,τι μου δηλώνει. 20 λεπτά λέει αναμονή μου, ήσουν 20 λεπτά αναμονή ρε Χρόνη, αφού ήσουν ο πέμπτος στη σειρά που είχες καλέσει, 4 είχες καλέσει ήδη στο κέντρο και ήσουν επόμενος από το Viber. Δεν λέω κανένα παπά και ό,τι λέω το εννοώ. Λοιπόν, ο Νταβέλη είπε για 450 διαρκείας που πάρθηκαν με δόσεις για να δείξει ότι διευκολύνει όσο μπορεί. Ωραία. Η Λάρισα λοιπόν, φίλοι αγαπητοί, έχει μέχρι στιγμής 1750 διαρκείας. Πάμε στον επόμενο φίλο, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου ρε φίλε. Ρε Αντώνη, τους αφήνεις και μιλάνε πολύ άσχημα για τον Άρη. Άμα μην ψηθώ να πούμε μια κουβέντα, θα βγουν μετά οι παοξίδες πάλι και θα λένε τι λέω, ποιος μίλησε, ποιος χρησιμοποίησε. Είχε ο πρώτος κύριε Κούλαλη, κύριε Αντώνη, αυτός χλεβάζει συνέχεια τον Άρη να πούμε. Ας μιλήσει για την ομάδα του, τα παλτά που έχει.
Και μετά θα μιλήσει για τον Άρη. Και τι σε απαγορεύει τόσο πολύ που καρυπίζει κάνει μεταγραφές. Του πήρε κανένα φράγκο δανεικό και έχει πρόβλημα. Όσο κάνει μεταγραφές, τόσο πιέζει η καταστάσεις ο Καρυπίδης με την παρουσία του Άρη. Δεν χαίρεται που ο Άρης είναι αμόνη και γίνεται δυνατή ομάδα και χτυπάει όλα τα παιχνίδια. Και τους πειράζει αν κερδίζει ο Άρης. Ας είναι μάγκες να μας κερδίζουν αυτοί, ρε. Δεν μου λες το άλλο, γιατί δεν το συζητάς που ο Ολυμπιακός κόκκινες χάρτες πρέπει να φάει με τον τερματοφύλακα και πέναντι τον προναπότη του Πανετολικού που τον πέταξε κάτω λες και ήταν να πούμε χαρτοπετσέτα και ο παίκτης του Ολυμπιακού τον πέταξε έξω από το κήπεδο ή της ΑΕΚ αυτός εδώ που κόκκινη κάρτα ο εκείνος ο Πορκέρης ο Πιερό ο Σεντρεφόρ ο Πιερό, ναι. Ναι, έκανε κάρτες αυτές. Βέβαια, εμάς μας δώσαν 14 κάρτες κίτρινες χωρίς να παίξουμε γερά να πούμε. Έκανε λαβή στον αντίπαλο. Μια κλωσιά έβαγε ο Κωνσταντέλας που είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Έτσι μια κακιά στιγμή να το χτυπήσει ο παίκτης μας. Γιατί αυτοί δεν χτυπάνε παίκτες δηλαδή. Δεν παίζουν δυνατά. Αυτή τι είναι του κατηχητικού, είναι δηλαδή τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Και βγαίνουν και μιλάνε και χρεβάζουν. Άρα είμαστε μεγάλη ομάδα. Και τη μεγάλη την ομάδα τη σχολιάζουν από πίσω. Και ας θα πάρουν τα κύπρα να έχουν εκεί να τα βλέπουν. Πώς θα παίρνουν τα κύπρα ξέρουν αυτοί. Έχουν ομάδες που μοιράζουν παίκτες για να παίρνουν τα παιχνίδια. Ο Άρης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να μοιράζει παίκτες. Και τώρα όσο ανεβαίνει και ο Ηρακλής και μακάρι εύχομαι ολόψυχα να ανεβεί αυτή η ομάδα γιατί είναι ταλαιπωρημένη και πιο αδικημένη. Ξέρεις τι έχουν να πάθουν αυτοί. Θα πεθάνουν από το κακό τους. Στο λέω να με θυμάσαι. Αλλά δεν σε αφήσουν να ανεβείς αυτόν. Θα σε κάνουν πόλεμο. Ήδη στο είπε ο πρώτος που αξίζει. Γιατί θέλουν να σου πάρουν το κήπεδο, γιατί θέλουν να κάνουν κήπεδο δικό τους, κατάλαβες. Και αυτό, και δεύτερο θα τους ενοχλεί. Δεν μπορεί να έχει δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη να του κόβουν βαθμούς. Γιατί θέλουν να παίρνουν πρωταθλήματα, κατάλαβες, όπως θέλουν αυτοί. Αυτή είναι η εξηγίαση του ποδοσφαίρου που κάνουν. Δεν μου λες για τον διαιτητή, δεν είναι σκάνδαλο αυτό. Γιατί και οι επόπτες δεν είπαν να μην έρθουν. Οι επόπτες γιατί έρχονται και ο διαιτητής δεν έρχεται. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν συμβάζει σε σκέψη. Εγώ είπα κάτι πριν ότι μου κάνει εντύπωση που ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε με τίποτα τον Μαρέσκα και τελικά ο Μαρέσκα δεν θα είναι εδώ. Αυτό είπα. Τέλος πάντων, όπως επίσης να πω κάτι για τον Ηρακλή, επειδή το ξέρω. Ναι, να πω κάτι μόνο ότι ο Ηρακλής παίζει με τον ΠΑΟΚ την. Κυριακή και βάλανε. Όχι απλά γυναίκα, είναι θα γυναίκα. Όπως κάνανε εμάς με τη γυναίκα στο Κύπρο. Είναι γυναίκα, είναι γυναίκα από τη Λάρισα, έτσι είναι Λαρισαία. Ναι, αυτό δεν σε λέει τίποτα. Μου λέει πολλά, αλλά. Αυτό να το σχολιάσει αγόρι. Μην είναι θα αναγκαστεί να παίξει δίκαια, πιστεύω. Θα αναγκαστεί. Α δούμε. Να είσαι καλά. Και θέλω να πω ναι. Το τελευταίο που πήρε το χρόνο που λένε χρόνο, δεν το ξέρω τον κύριο. Ναι, ο χρόνο. Κακομίρι είναι αυτό, όχι εμεί οι Αριανοί. Αυτό να του πεις να πούμε. Και από το τηλέφωνο όλοι οι μάγκες γίνονται. Δεν έχουν εμείς είμαστε παλιοί Αριανοί και δώσαμε τη ζωή μας για τον Άρη μας. Και δεν δεχόμαστε τώρα του καθένα να κάνει να μιλά και να σχολιάζει. Επειδή σε έτυχε να πάρει ένα πρόεδρο Ρώσο που έχει λεφτά να πούμε και τους έκανε λίγο ομάδα. Όχι, μην λες τώρα για Ρώσο γιατί θα έχουμε ιστορίες. Πάμε παρακάτω, δεν υπάρχει κανένας Ρώσος. Έλληνας είναι Ελληνοπόντιος. Πάμε στον επόμενο, γεια σας. Έλα ρε Ρακλάρα, καλησπέρα. Μεγάλε, τι κάνεις Παρενιώνια. Καλά είσαι. Λοιπόν, μην τσακώνεσαι να πούμε. Δεν τσακώνεσαι. Οι δύο θέσεις για την Αλφα Εθνική και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ποιοι θα ανέβουν έχουν κλείσει. Ναι. Βέβαια, Πανιώνιος και στα δύο. Α, ο Πανιώνιος και στα δύο. Βέβαια. Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Εντάξει, το δεύτερο. Από πού να το μαθαίνω. Εντάξει. Κάτσε, ρε, σε ποιο βάθμο τώρα. Θα ανεβείς στο ποδόσφαιρο και σε ποιο άλλο άθλημα είπες. Μπάσκετ. Αφού στο μπάσκετ ανέβηκες, τι ανέβηκες, πάλι ανέβηκες. Στο μπάσκετ ανέβηκα. Στο ποδόσφαιρο τότε. Α, κατάλαβα, έχουν κλείσει θέσεις. Εντάξει. Στο βόλι ανέβηκες, στο βόλι ανέβηκες. Στο βόλι. Έβγαλε το εργάλειο στο κύπελο έξω. Με πέταξε έξω, μου αρέσει. Και θέλεις να ανέβεις αλφα εθνική με το καλημέρα Χαστούκι. Τι να πω, εγώ πιο πολύ με τρόμαξε ότι με 11 παίχτες με έβγαλε απ' έξω. Δεν είχε παίξει να κάνει αλλαγή το εργάλειο. Αυτό με τρόμαξε περισσότερο. Παρά το ότι με κέρδισε. Εντάξει, να με κερδίσει, παίζει το εργάλειο. Είναι μια έδρα που πάντα έχει μια ιστορία και μια παράδοση, αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Εντάξει. Όπω. Κύριε, εσύ πολύ εκατομμύριο πέφτει. Τι γίνεται. Αυτό ρώτησα και εγώ. Εσύ που είσαι και μακριά, πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
Τι έγινε, η Ελλάδα αναβαθμίστηκε οικονομικά. Φύγε από τη Γερμανία και έλα πίσω. Έχει λεφτά εδώ. Εντάξει. Για να δούμε, να τα δούμε τα παλικάρια μας στην Ευρώπη τώρα. Τώρα αυτή την εβδομάδα. Τώρα ειλικρινά πώς το εξηγείς ότι γίνονται τόσο στην Ελλάδα ξανά μετά από χρόνια τόσο χειρές μεταγραφές, πώς το εξηγείς? Δεν ξέρω, μιλάμε για πακτολόστατα και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, Ολυμπιακός λιγότερο και ο ΠΑΟΚ λιγότερο. Καλό, ο Ολυμπιακός βασικά χαμένος είναι. Έδιωξε Φορτούνι, Ποντένσε, είχαν μαζί αυτοί πόσα γκολ και πόσες ασίστ μαζί. Πού να τα βρεις αυτά φέτο, να πούμε, αποκλείεται. Θα φανεί. Δεν ξέρω, έτσι λέω εγώ. Κοίτα να σου πω κάτι, τις καλύτερες μεταγραφές όσον αφορά ποιότητα παιχτών και κόστος κτλ. Τις έκανε ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει κάνει τόσες πολλές και με τόσο δύσκολους παίχτες που δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να βρουν ποτέ χημεία. Χημεία θα βρουν, μην είναι αργά όμως. Ναι, βλέπεις, έχουν χάσει, έχουν χάσει ένα σωρό βαθμούς τα πρώτα παιχνίδια. Και είναι και φέτος ευκαιρία να ρίξουν τον ΠΕΟ Β' Εθνική. Φτάνει, τέτοιες ομάδες δεν θέλουμε άλλο. Κοίταξε, ο Βόλος μέχρι τώρα. Ο Βόλος μέχρι τώρα σε όλα τα μάτς χάνει εύκολα και η μοναδική νίκη που έχει μέσα στην έδρα του Αστέρα 0-1 έβαλε ένα γκολ και μετά τα μπουρώθηκε και δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Έτσι έγινε το... Εκεί παίζει η Πανιωνάρα την Κυριακή. Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιώνιος, παίξε το διπλό να οικονομήσεις. Έτσι φυσικά, τι θα είναι Αστέρας Τρίπολης Β με Πανιώνιο, πρέπει να είναι διπλό. Να δούμε. Εσύ παίζεις με τον ΠΑΟΚ Β. Ναι. Τι θα κάνεις εκεί? Τι θα κάνω εκεί? Εντός έδρας παιχνίδι είναι στην ουσία. Τι θα κάνω? Τι τους κερδίσεις? Τι θα κάνω? Δεν ξέρω. Σε βλέπω λίγο ζορισμένο να πούμε. Πολύ γερουσία βλέπω έχει μαζευτεί εκεί. Όχι ρε, πού είναι η γερουσία ρε, πες μου. Η γερουσία. Μην λέτε πράγματα ρε που δεν ισχύουν. Ποια είναι η γερουσία στον Ηρακλή? Ένα Χριστοδουλόπουλος, επειδή ήταν Χριστοδουλόπουλος που είναι 38 χρονών, όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 30. Όλοι. Μάλιστα. Α, τους δούμε στο γήπεδο. Εγώ λέω ότι την Κυριακή αυτό το μάτς πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δεν βλέπω άλλο αποτέλεσμα. Θα γεμίσει και το γήπεδο από κόσμο του Ηρακλή. Γιατί ο ΠΑΟΚ Β δεν μαζεύει κόσμο. Οι Ηρακλήδες θα πάνε να το γεμίσουν το γήπεδο. Θα παίζει εντός έδρας του Ηρακλή. Αν δεν κερδίσει εντός έδρας του ΠΑΟΚ Β, άστα να πάνε. Εντάξει. Θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε. Να είσαι καλά. Να μην τσακώνονται πέσους. Δεν θα τσακώνονται, μη φοβάσαι. Τους κρατάω εγώ σε διαπραγματευτικά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σας. Έλα ρε φιλανάκι. Έλα ρε, πού είσαι εσύ ρε, πού χάθηκες. Κάποιος μην νόμιζε ότι πήγες και εσύ Τανζανία. Μαζί με το Σαμάτα και το Παντελά του. Κάτι ρε, περίμενε. Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Αντώνη, σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, πού είναι ο Βαγγελάρας ο Παοκάρας ρε? Πού είναι? Θες εκπομπή χωρίς την ψυχή της ομάδας. Η ψυχή της ομάδας αποφάσισε φέτος να ξεκουραστεί. Γιατί τώρα που χρειαζόμαστε έχουμε και ευρωπαϊκά μας και τι είναι αυτά. Στο σπίτι έχεις παντόφλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν σε ρώτησα αν έχεις το άλλο. Την παντόφλα σε ρώτησα. Το άλλο το καταλαβαίνεις μόνος. Έχεις παντόφλα, δεν μου είπες. Γιατί μου παντάς, να ξέρω. Άκου τώρα. Λοιπόν, πρέπει να έχεις κάποιες μέρες, έχεις παντόφλα από ό,τι κατάλαβα, έλα λέγε. Λοιπόν, πώς περνάω, αν πως δεν ακούω και πώς περνάω. Πώς περνάς. Άκουσα ότι είπες, μίλαγες με το Νεκτάριο δύο τηλεφωνήματα πριν, να το πω και special καλησπέρα στο Νεκτάριο, γιατί είναι μάχη μου πάω εκεί. Το θέμα είναι άλλο, ότι είπες ότι αν συζητάγατε στο Derby Άρη Ολυμπιακό, αν χαθούν βαθμοί από τον Άρη, μετά θα έρθεις στην Τόμπα και είπες, κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ότι μετά δεν έχει περιθώρια απώλειας ο Άρης για βαθμούς. Μου θυμίζει το σενάριο με τον Παναθηναϊκό. Έχασε από Καλυθέα, από Τρίπολη, ήρθε στον τόπο, δεν έχω περιθώρια. Και είπες μάλλον μπορεί να φύγει και ο Μάντζιος, άμα χάσει, όπως θα φύγει ο Αλόνσο. Και λέω εγώ τώρα, ο ΠΑΟΚ τι είναι, ο Μπίπτης Παρέας. Όχι, δεν έχει περιθώρια. Όλα κρίνονται από το timing. Όλα έχουν να κάνουν και με το timing της κάθε κατάστασης. Όπως είπες ο Παναθηναϊκός. Όλους εμάς θα τυχαίνουν αυτοί με τα timing. Άμα κερδίσει ο Άρης Ολυμπιακό, δεν θα έρθει σε σένα με το μαχαίρι στο λαιμό. Ναι, εντάξει, όσο λέω,
Ναι, εγώ σου λέω ότι το Ολυμπιακό μπορεί να τον κερδίσει εύκολα. Δεν μπορεί να βάζει το χέρι σε φωτιά. Όλες οι ομάδες είναι δύσκολο να τον κερδίσουν. Όλα τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Γι' αυτό λέγονται και έτσι. Απλά δεν είναι. Πες ότι έχει και χ. Είναι απώλεια. Άρα μετά τα πρωτοσέλιδα έτοιμα. Μάτς χωρίς αύριο άρεσε ντόμπα. Παίζεται το κεφάλι του Μάτζιου. Τα ίδια. Απλά αλλάζει το όνομα. Αντί για Αλόνσο Μάτζιου. Δεν μου λέει να σου, να σου κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Το καταλαβαίνω. Πόσες νίκες, για να καταλάβεις, πόσες νίκες έχει ο Άρης μέχρι τώρα. Μία. Μία. Αν μία. Λοιπόν δεν κερδίσει και τον Ολυμπιακό, θα έχει μία σε έξι αγωνιστικές. Έτσι. Και θα αφήσει ο τόπο να εξηλειωθεί, όπως υπάρχει εγώ. Τι θα κάνει, είπαμε είναι συγκυρίες. Είναι ο Πάκο Μπίπ, δηλαδή της παρέας. Μάλιστα. Γιατί είναι ο Πάκο Μπίπ, άμα θέλει ο Πάκο, ας πει μέσα και κερδίσει, τον νοιάζει. Τι θα έρθει να κάνει ο Άρης μας. Άμα ξαναβάλει το Σαμάτα στο 60, σίγουρα θα κερδίσουν. Ό,τι τα άσπρα κόμματα θα κερδίσουν με Σαμάτα. Άμπρα, ο Σαμάτα πρέπει να μπαίνει από την αρχή, να ξεκινάει βασικός. Πες τα, για. Από την αρχή. Λέω κι εγώ τώρα. Πραγματικά κι αυτό έδωσε θάρρος τώρα. Και πάει, πώς λέμε, πάει το σχήμα λόγω ότι. Γιατί σου λέει δεν κέρδισε ένα Παναθηναϊκό που δεν ήταν κερδίσει. Στα χειρότερα του ήταν ο Παναθηναϊκός και δεν τον κερδίσαμε, έτσι. Σου λέει άρα παίρνει θάρρος. Ενώ αν έτρωγε ο Παναθηναϊκός 1-2-3-0, θα φοβόταν και ο Άρης να πει εντάξει, πού να πάω. Και βλέπεις ο άλλος πάει με σπασμένα φρένα. Ενώ τώρα σου λέει το περιχείρημα του Παναθηναϊκού. Είπα κάτι για τον Παναθηναϊκό, ότι ο Παναθηναϊκός για μένα χάρηκε πιο πολύ αυτήν την σοπαλία από το ΠΑΟΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός την πήρε χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Εντάξει. Ναι, και πήγε να πάρει και το διπλό με την αποκρουσάρα του Κοτάρσκι στο 90 τόσο. Πήγε να πάρει 90 παρακάτω. Γίνεται από πιάσει ο Κοτάρσκι εκείνη και το πλασέ. Και θα τον διώξουν και όλα, πάει στην Τζένα. Δηλαδή αν ήταν και ο Κοτάρσκι, δηλαδή άστο ούτε καν να σκέφτομαι αυτό το παιδί, αν θέλω να το βγάλουν και πολιτήριο. Λοιπόν, και δύο λόγια για να μην λες ότι δεν είσαι πολύ. Α, ναι, που είπε ο φίλος, καταρχάς σκέφτομαι τι είπε και πάω να γελάσω. Ο τρόπος που τα είπε, ο φίλος του Άρη, είπε λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να ανεβείτε. Λάθος. Θα πω κάτι. Εμείς. Πώς το λένε, το Ηρακλή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί ξέρουμε το που θα ανεβεί. Θα πάρει την πέμπτη θέση τη δική σας, συμπολίτες. Οπότε, είναι τα μάτς πάω και Ηρακλής ξέρεις Αντώνη, τα έχουμε πει, τα έχουμε συμφωνήσει ότι είναι αέρας, τίποτα δεν θα κάνετε, θα βγείτε πέμπτη, έτσι δεν είναι, στο δαχτυλίδι που φιλήσατε, έτσι δεν είναι η συμφωνία. Για να το ψυχολογήσουμε τώρα. Δεν ξέρω τίποτα για δαχτυλίδια και για γάμους, δεν ξέρω τίποτα. Να σε καλά. Έτσι δεν έγινε με τη συμφωνία. Δεν ξέρω καμιά συμφωνία. Δεν ξέρω πάει τίποτα. Μεταξύ μας και σακατέρει στους άλλους. Πάρε, πώς είναι ανοίγει πόρτα, κλείσε γιατί ανοίγει πόρτα για ακούω παντόπλο. Πάμε στον επόμενο, γεια σας. Έλα Αντώνη, καλησπέρα. Έλα, γεια σου Κωνσταντίνη. Δεν μου λες, επειδή δεν έχω παρακολουθήσει, έχει δικαιολογήσει κάποια συναλλαγή του Μαρέσκα με τον Ιταλό? Έχει. Υπάρχει δικαιολογία γιατί αλλάχθηκε η διατησία? Είπαμε γιατί αλλάχθηκε, γιατί αύριο παίζει σε αγώνα του Champions League το βράδυ αύριο ο Ιταλός, ο Μαρέσκα. Άρα δεν το βλέπω εγώ ύποπτο, ας πούμε αυτό. Τι να σου πω. Άμα παίζει σε αγώνα του Champions League, ξέρω εγώ, και αλλάχθηκε. Κοίτα, τώρα, παίζει πέμπτη βράδυ. Το μάτς θα τελειώσει κατά τις 12 και σίγουρα εκείνο το βράδυ θα είναι κατάκοπος, θα κοιμηθεί αργά, έτσι. Θα ξυπνήσει την άλλη μέρα και άντε μετά αγώνα, Σάββατο. Ναι. Αν ήταν Κυριακή αγώνα θα το βλέπα ύποπτο. Τώρα που είναι Σάββατο έτσι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιεσμένες οι ώρες. Πιστεύω. Ναι. Τώρα θέλω να, γιατί άκουσα και τον Συναγιανό τον προηγούμενο, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ποια μεγάλη ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές έχει ένα προπονητή σαν τον Μάτζιο στον πάγκο? Να δώσω μια απάντηση απλή και εφοπλιστική. Οι τέσσερις πρώτοι πάντως έχουν, όχι άλλο θέλω να πω, οι τέσσερις πρώτοι έχουν όλοι ξένους προπονητές. Ο πέμπτος του πρωταθλήματος ο Άρης έχει Έλληνα. Έτσι οι άλλοι έχουν Μεντιλίμπαρ, Αλμέιδα, Λουτσέσκου και Αλόνσο. Ήδη γράφουν παλέμαχοι του Άρη ποδοσφαιριστές, αναρτούν στο Facebook, στα έχω στείλει κιόλας, ειδικά ο Μουστακίδης, και τελειώνει λέγοντας ότι αν θέλεις μια μεγάλη ομάδα θέλει τίτλους, δεν έχει το Μάτζιο, λέει στον πάγκο της. Πολύ ξεκάθαρα, όμορφα και ωραία. Και ειδικά ο Μπάμπης τα λέει πάνω έξω από τα δόντια. Και όχι μόνο, και ένας άλλος κεντρικός αμυντικός παλιός, από μη αρχίζει, Μανολόπουλος, κάπως έτσι, που έπαιζε στον Άρη, και αυτός τα ίδια λέει. Δηλαδή εγώ τι να πιστέψω, τον Κουκουλιά που έχει συμφέροντα, ή να πιστέψω τους παλέμαχους του Άρη? Το ποιο θα πιστέψεις είναι θέμα δικής σου επιλογής. Αν θες να πας μπροστά, δεν πας με το Μάτζιο μπροστά και με τόσους καλούς ποδοσφαιριστές. Και τα κάνουν αναρτήσεις και όλα ξεκάθαρα στο Facebook. Δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν τα διαβάζει κανείς αυτά, έτσι δεν είναι? Πώς τα διαβάζει κόσμος, ναι.
Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλει ο Άρης να δει άσπρη μέρα, πρέπει να βρει ένα σοβαρό προπονητή, να τον αφήσει να δουλέψει, όπως λέει και ο Μουσακίδης, μόνος του. Εκτός από τον Καρυπίδη. Να αφήσει την ομάδα να δουλέψει η ομάδα. Να δουλέψει με ένα προπονητή σοβαρό και καλό. Και να μην υπάρχουν επεμβάσεις. Εσύ χθες όμως έλεγες το θέλει αυτό ο Καρυπίδης, το ρωτούσες κι εγώ. Ναι, και εγώ λέω το θέλει και συνεχίζω και το λέω το θέλει, είπα και το άλλο όμως, έτσι. Μην έχουμε άσχημες εξελίξεις. Άμα δεν το θέλει, τότε η συζήτησή μας είναι φιλοσοφική, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν είναι φιλοσοφική, μετά θα αναγκαστεί να μην το θέλει. Όταν φτάσει το αυγό στον ποπό, θα αναγκαστεί να μην το θέλει. Γιατί θα πει, ξέρεις, εγώ επένδυσα, έριξα φέτος κάποια λεφτά, τα οποία είναι τα περισσότερα που έχω ρίξει ποτέ στον Άρη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Έχω κρατήσει ένα κορμό. Και δυστυχώς, φίλε Αποστόλη, με πας κατά διαόλου. Από εκεί και μετά τι γίνεται. Εγώ εύχομαι να μην συμβούν αυτά τα πράγματα, αν και δεν το βλέπω. Εγώ δεν βλέπω τον Άρη αισιόδοξα. Μακάρι να πέφτω εγώ έξω και οι άλλοι όλοι να έχουν δίκιο. Αλλά πραγματικά μια μεγάλη ομάδα, ποια μεγάλη ομάδα θα ήθελε το Μάτζιο στον πάγκο της? Καμία. Από τις τέσσερις άλλες λες. Από όλες, γιατί υπάρχουν άλλες ομάδες, ας πούμε, όπως έγραψε και ο Μουστακίδης, και στον Αστέρα πήγε δύο μήνες και σταμάτησε, δεν συνέχισε. Εντάξει, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα παίκλει ανάβλεπα κάποτε το Μάτζιο ή στον Ατρόμητο ή στη Λαμία, δηλαδή είναι ομάδες που τον θέλουν. Αν μιλάς για τις τέσσερις πρώτες, όχι. Δεν μεγάλες ομάδες. Ναι, για τις τέσσερις πρώτες, όχι. Δεν νομίζω ότι... Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο Ατρόμητος ακόμα και η Λαμία έχουν την ιστορία του Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ατρόμητος, ο Αστέρας ή η Λαμία είναι μεγάλη ομάδα. Ο Ηρακλής ανήκει στις μεγάλες ομάδες, στις ελληνικές, έτσι δεν είναι, στις έξι. Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, ούτε ο Άρης. Είναι απαράδεκτο για μένα αυτό που συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια στον Άρη με τους προπονητές και με τον Τερζή και με τον Μάτζιο. Υπάρχει σκοπός και δόλος που χρησιμοποιείται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και ειδικά άκουσα κιόλας και σε άλλες εκπομπές ότι υπάρχουν και προβλήματα στα αποδυτήρια. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορεί να τα κοντρολάρει ο Μάτζιος αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν έχω να πω πολλά παιχνίδια. Πράγματα σήμερα. Ορίστε. Ναι. Θα φανεί στα δύο καυτά παιχνίδια που έρχονται τι μπορεί να γίνει. Θα φανεί. Κοίταξε, ξέρουμε πώς θα παίξει ο Μάτζιος. Αυτή τη φορά, επειδή όλοι διαμαρτυρηθήκαν για την άμυνα και αυτά, θα παίξει κλειστά και θα περιμένει με αντιπιθέσεις να πετύχει κάποιο γκολ. Γιατί με τον Μάτζιο ο Άρης δεν βάζει. Έκανε ρεκόρ ο Μάτζιος, έβαλε δύο γκολ στην Κρήτη. Ναι. Με πέναλτι. Αλλά ο Άρης πάνω από δύο γκολ είναι πολύ δύσκολο να πετύχει. Με το Μάτζιο στον πάγκο. Ναι. Αν θα κάνει καμιά νίκη, θα την κάνει με ένα 0 και με πολύ ταμπούρι. Αυτό έχω να πω, σ' ακούω. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πάμε. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Δύο λεπτάκια έχει. Γεια σας. Γεια. Έλα, ρε Μιχάλη. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Κύριε Αντώνη. Έλα. Κύριε Αντώνη, γιατί στεναχωριούνται μερικοί? Με ποιο πράγμα? Τους έλεγε κύριε Αντώνη. Α, εντάξει, δεν ήσουν να μην ακούσαν τη χθεσινή συζήτηση γι' αυτό. Να μην ήσουν να μην ακούσαν τη χθεσινή συζήτηση με τον Πέτρο. Ναι. Και εγώ ήμουν ο παρατηρητής αγώνων είμαι, κύριε Αντώνη. Ναι. Βαντάρ Σκοπίος Ελενλή. Βέβαια, εκεί θα πήγαινες, πού θα το πήγαινες. Πού θα πάω. Εκεί σε βάζουν παρατηρητής, ένα, ναι. Ξέρω από ποδόσφαιρο. Έτσι, γι' αυτό σε βάζουν εκεί. Μαθαίνω. Τα γρυβάρια της Ζωηράνης τα ξέρω, κύριε Αντώνη. Ναι. Ναι. Άμα δεν θέλα, σε ταΐσω. Πολύ ευχαρίστως κάποια στιγμή. Όποτε θες, έλα. Εγώ είμαι παρατηρητής αγώνων, κύριε Αντώνη. Ποιος έβρισε ρε τους παίκτες του Άρη? Εδώ στην εκπομπή. Ναι. Κανείς. Εγώ σ' ακούω κάθε μέρα. Κανείς. Κανείς. Τι μας λέει ο Άρης? Το ρώτησα και όλα, του λέω τι εννοείς, ποιος πρόσβαλε παίκτες του Άρη και τα λοιπά. Κανείς. Ναι, ποιος μίλησε για παίκτες του Άρη? Τι είπαμε? Είπαμε από πίσω τον πήρε τα πόδια. Και τον διώξαν κιόλας. Ή έφυγε μόνος του. Το Βεστράτε, ναι. Τι μας λέει, είναι βγαίνει στα ραδιόφωνα για να μιλάει, μόνο να μιλάει. Εντάξει.
κάποιοι άνθρωποι έχουν δική τους οπτική στα πράγματα, την οποία... Ρε, καλά κάνει και μιλάει, αλλά δεν θα μιλάει για μας. Ναι. Να μιλάει για την ομάδα του. Δεν έχω δικαίωμα να πω ότι τον πήρε τα πόδια του Κωνσταντέλια. Ψέματα λέμε. Μα τα πήρε τα πόδια του Κωνσταντέλια, τι να πεις ψέματα και αλήθεια. Μα δεν υπάρχει θέμα ψέμα και αλήθεια. Το φάουλ του Κωνσταντέλια ήταν πολύ σκληρό φάουλ, εντάξει. Καλώς κακώς ήταν σκληρό φάουλ. Ναι. Τελείωσε. Πάω διάλειμμα, να είσαι καλά. Γεια. Για να πάμε διάλειμμα. Και μετά φυσικά εσείς συνεχίζετε να ακούτε Λίμπερο, γιατί μετά έχουμε Λίμπερο Κμέτ και μετά πάλι τον κόσμο που σήμερα θα ακούσουμε πάρα πολλούς. Πάμε. Εδώ είμαστε, πάντα εδώ. Είμαστε Λίμπερο 107,4. Δεν αλλάζουμε συχνότητα ποτέ. Και πάμε να ακούσουμε το ένθετο Λίμπερο Μπέτ με τον Θανάση τον Κυλώνη να μας ενημερώσει για το τι δεδομένα υπάρχουν για τη σημερινή μέρα. Και τι έγινε χθες φυσικά. Πάμε στον Θανάση. Γεια σου Αντώνη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Χθες είχαμε την πρεμιέρα του Champions League με πολύ ωραία και παιχνίδια και αποτελέσματα σε στοιχηματικό επίπεδο, θα λέγαμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το πιάσουμε από την αρχή το πράγμα και στο Champions League, το οποίο ξεκίνησε χθες με 6 στα 6 over, με πολλά γκολ. Ειδικά στο Μόναχο είχαμε ρεκόρ για πρώτη φορά σε παιχνίδι Champions League, μια ομάδα πετυχαίνει 9 τέρματα. Και νομίζω ότι ήταν νομοτελειακά δεδομένο ότι αν το πετύχαινε αυτό το ρεκόρ, μια ομάδα, η Μπάγκερ Μονάχου θα ήταν, η οποία μας ευρύ Μπόσικο δεν σταματάει. Σωστά. Και την πλήρωσε η Δυναμό Ζάγκρεπ, με τον Χάρι Κέι να ξεκινάει με καρέ τερμάτων, 4 γκολ έβαλε. Τα 2-3 με πέναλτι, αν θυμάμαι καλά. Γκολ είχε και από τον Εμπαπέ στο παρθενικό του μάτσο, στον βράδυ το Champions League με την φάνελα της Real Madrid. Γενικώς ήταν μια καλή μέρα και όλα τα φαβορή βάσει αποδόσεων κέρδισαν. Ήταν πολύ καλή στοιχηματικά η χθεσινή ημέρα. Βέβαια, η ποδοσφαιρική ιστορία και η ιστορία της διοργάνωσης μας έχει δείξει ότι μετά την λιακάδα έρχεται η καταιγίδα. Οπότε για να δούμε σήμερα ή αύριο αν θα χαλάσει το πράγμα, όπως χάλασε και ο καιρός. Οπότε δεν χρειάζεται υπεραισιοδοξία και κάποιος έτσι να νομίζει ότι επειδή πλέον και χθες θα συμβαίνει αυτό κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια. Στα δύο απογευματινά μάτς με το Σπάρτα Πράγα σε Ζάλτσμπουργκ, εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είναι τόσο μοιρασμένο όσο δείχνουν και οι αποδόσεις που βλέπω εδώ στη Φόνμπετ, 2-30 στον Άσο, 3 στο διπλό. Εντάξει, πιο έμπειρη στην διοργάνωση η Ζάλτσμπουργκ, αλλά έχει χάσει τα τελευταία χρόνια λίγο την δυναμική που είχε τα προηγούμενα έτη. Θυμίζω ότι πέρυσι δεν πήρε ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο στην Αυστρία. Η Στουρμ Γκράτς έκανε το double. Η Σπάρτα Πράγα που μαζί με τη Σλάβεν τα δύο βουνά της Τσεχίας. Στο άλλο παιχνίδι θα γίνεται ταυτόχρονα στις 8 παρατέταρτο στο Ρενάτο Νταλάρα της Μπολόνια. Εδώ νομίζω ότι βάση αποδόσεων αξίζει να κοντράρουμε το φαβορί. Παίζει η Μπολόνια με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η Μπολόνια στην παρθενική της εμφάνιση στην διοργάνωση όσον αφορά το Champions League. Είχε παίξει κάποτε στο κύπελλο πρωταθλητριών τη δεκαετία του 60, τότε που μεσουρανούσε στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα που συνολικά στην Ευρώπη έχει να παίξει πάνω από 20 χρόνια. Στο Champions League παρθενική εμφάνιση και παίζει με μια Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία είναι αυτό που λέμε μπορτοκαπνισμένη στην Ευρώπη εδώ και πολλές δεκαετίες. Παίζει στο Champions League, στο Europa League, Παύλα, UEFA Cup, το οποίο έχει κατακτήσει μάλιστα πριν από περίπου 15 χρόνια. Μια ομάδα με πάρα πολλούς Βραζιλιάνους στο ρόστερ της. Μια ομάδα που έχει παίξει σε όλα τα γήπεδα του πλανήτη, της Ευρώπης τέλος πάντων, από τον Περναμπέο μέχρι δεν ξέρω και εγώ πού. Και βλέπει το σέντρα αποδόσεων και είναι η Ιταλή φαβορεί ξεκάθαρο στο 95 το διπλό των Ουκρανών στο 4-10. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αξία στην κόντρα της Μπολόνια, μια Μπολόνια που ούτως ή άλλως φέτος σε αυτό το μικρό. Είναι η αλήθεια, δείγμα γραφής σε αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές της Σέρια. Δεν θυμίζει τίποτα την περσινή πολύ καλή ομάδα. Και υπάρχει λογική εξήγηση. Έφυγε ο αρχιτέκτονάς της, ο Τιάγκο Μότα, ο προπονητής που πήγε στη Γιουβέντους. Έφυγε και ο αρχισκόρερ της, ο Ζίργκζι, ο Ολλανδός φορ που πήγε στη Manchester United. Χωρίς αυτούς είναι άλλη ομάδα. Ακόμα νίκη δεν έχει πετύχει. Μάλιστα, είναι το παράξενο είναι το πραγματικά οξύμορο. Είναι ότι δεν κέρδισε κανένα και από τα φιλικά παιχνίδια που έπαιξε το καλοκαίρι η Μπολόνια. Δεν έχει νίκη ούτε στο ξεκίνημα της Σεριά με αρκετές οπαλίες. Εγώ να μην το κουράζω παραπάνω. Προφανώς και μπορεί να κάνει σήμερα σε αυτές τις νίκες, αλλά επειδή το στοίχημα ίσον πρωτίστως απόδοση, για φαβορί του 95 για μένα δεν είναι η Μπολόνια, κοντά σε μια Σαχτάρα που είναι τόσο έμπειρη στην Ευρώπη. Εγώ πήγα στο Χ2 με γκολ-γκολ, γιατί η Σαχτάρα Ντόνετσκ και στην Ουκρανία, ακόμα και στα μάτς με χαμηλού βεληνικούς σχετικά αντιπάλους, σπάνια κρατάει το 0 πίσω. Χ2 με γκολ-γκολ κοντά
κοντά στο 3 απόδοση δίνει αυτό. Είναι πάντως η Μπολόνια, νομίζω ότι είναι φαβορή προς αποφυγή. Άλλωστε μετά το πάρτι των φαβορή χθες, λογικά σήμερα δύσκολο να δούμε απόλυτη κυριαρχία όλων των φαβορή στο σημερινό πρόγραμμα. Τώρα στα βραδινά παιχνίδια έχουμε Club Brugge, Borussia Dortmund. Εδώ ο Χρήστος Τζόλης θα αντιμετωπίσει την περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης. Αξιολογικό φαβορή Γερμανία στο 2-0-8 το διπλό τους, αλλά η Club Brugge επίσης είναι μια πολύπειρη στην Ευρώπη ομάδα, με κάθε χρόνο παρουσία είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Δύσκολο παιχνίδι που λογικά θα έχει γκολ και από τις δύο πλευρές και δύσκολο να μείνει στο 1-1. Το goal-goal με over 2,5 είναι η δική μου επιλογή, αν και δεν ασχολήθηκα με το παιχνίδι. Στο Paris Saint-Germain Girona, και όχι Χιρόνα όπως τη λένε πολλοί, είναι Καταλανοί, αυτό το G διαβάζεται και όχι Χου. Λοιπόν, Girona η οποία και αυτή δεν είναι η περσινή ομάδα, έχασε πάρα πολλούς βασικούς παίκτες, με πιο σημαντική αποχώρηση του Ουκρανού σκόρη της, του Ντόβμπικ, που πήγε στη Ρώμα. Παρ' όλα αυτά έχει σκοράρει σχεδόν όλα τα φετινά παιχνίδια, και η Paris Saint-Germain στη Γαλλία τις νίκες που κάνει, που έχει ξεκινήσει και φέτος πάρα πολύ καλά και είναι δεδομένο ότι θα πάρει και φέτος το πρωτάθλημα, πολύ σπάνια κρατάει, παίρνει νίκες με clean sheet που λένε και οι Άγγλοι, με καθαρό σκορ. Εδώ για να ανεβάσουμε την πολύ χαμηλή απόδοση του άσου που είναι στο 1.34, άσο με over, άσο με goal-goal, κάπως έτσι μπορεί να αποκτήσει νόημα ο άσος της Paris Saint-Germain, η οποία σήμερα δεν θα έχει και τον Ντοναρούμα κατά τα δοκάρια της, είναι μια σημαντική απουσία, θα παίξει ένας δρόσος που πήραν από την Krasnodar, εγώ δεν τον ήξερα για να πω την αλήθεια, Σαβόνοφ κάπως έτσι λέγεται, είναι πολύ σημαντική απουσία του Ντοναρούμα. Celtic Σλόβα Μπρατισλάβας, και εδώ πολύ χαμηλό φαβορή Celtic 1.25, όχι με τη Σλόβα παίζει που είναι και για την Σλόβα παραθυνική εμφάνιση στο Champions League, αλλά και η Celtic εδώ και αρκετά χρόνια έχει πέσει επίπεδο. Και μιλάμε για σκοτσέζικη ομάδα, όχι αγγλική. Για 1.25 δεν είναι άσος σε καμία περίπτωση. Και πάμε και στο μεγάλο μάτς της βραδιάς, θα γίνει στο Manchester City Inter. Πριν από δύο χρόνια είχαν παίξει στο τελικό της διοργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη, το είχε πάρει City με 1-0. Και εδώ βλέπουμε χαμηλή απόδοση στον άσο, δηλαδή για ζευγάρι Manchester City Inter. Για ένα 46 ο άσος και 7-40 το διπλό, δεν κολλάει λίγο το σετ, αλλά εδώ η αλήθεια είναι ότι και πώς να δώσει ο Μπουκ στον άσο της Manchester City ή αντίστοιχα στο διπλό της Inter, όταν η City και φέτος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την σεζόν. Ο Χάλαντ πραγματικά έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Ναι. Ήδη σε 4 αγωνιστικές έχει πετύχει 2 χατρίκ και 9 γκολ συνολικά. Είναι κομπλέ σχεδόν η City. De Bruyne, Grealish, Milis, Bernardo Silva, όλοι παίζουν. Για την Inter υπάρχει σημαντική απουσία του Ντιμάρκο που κάνει πάρα πολλές δουλειές στην αριστερή πτέρυγα. Η Inter, η οποία στο ξεκίνημα της χρονιάς δείχνει να δυσκολεύεται εκτός έδρας στις δύο εξόδους της, σε Γένοβα και Μόντσα στο τελικό πρωτάθλημα, δεν κέρδισε. Μάλιστα στη Μόντσα την Κυριακή παραλίγο να έχανε και όλες σοφάρισε στο φινάλε. Αλλά επειδή για την Ίντερ μιλάμε, για την πρωταθλήτρια Ιταλίας, και επειδή η City ακόμα και στις νίκες στην Αγγλία δέχεται γκολ, εδώ ο χαμηλός άσος του 1.46 αποκτάει αξία, πηγαίνει κοντά στις τρεις μονάδες συνδυαστικά με τον γκολ-γκολ. Πιστεύω ότι η Ίντερ μπορεί να βάλει ένα γκολ. Κάποια στιγμή θα κάνει σε αυτό και στο σκοράρισμα για την φετινή σεζόν ο Λαοτάρο Μαρτίνες, που έχει να σκοράρει από το Copa America. Έκτοτε ούτε με την Αργεντινή ούτε με την Ίντερ ξανά έβαλε γκολ. Αυτός με τον Τιράμ, τον Γάλλο, θα αποτελέσουν και σήμερα επιθετικό δίδυμο για την ομάδα του Ιντζάγκη. Ο απλός άσος του 1.46, που εντάξει, δεν λέει την αλήθεια για τέτοιο ζευγάρι, που εγώ πάντως πιστεύω ότι θα κερδίσει η City, μαζί με τον γκολ-γκολ ανεβάζουν σετά την απόδοση. Άρα, για να σουμάρω με το Champions League, και απλά θα πω μια-δυο πινελιές τι άλλο έχει το σημερινό πρόγραμμα. Εγώ από το Champions League, από τα μάτς τα νωρίς, κόντρα την Μπολόνια, με επιλογή Χ2 και γκολ-γκολ, κοντά στις τρεις μονάδες, στηρίζουμε Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και από το μεγάλο μάτς της βραδιάς, το Manchester City Inter, τον άσο της City, συνδυαστικά με γκολ-γκολ, και εδώ για να πάμε κοντά στις τρεις μονάδες. Τώρα, πέραν του Champions League, έχουμε στην Ισπανία ένα εξαναπολής παιχνίδι, Μπέτις Χετάφε, νορμάλ απόδοση στον άσο, βλέπω εδώ στη Φόρμπετ 1.93 πληρώνει η Μπέτις, που είναι παραδοσιακά δυνατή στο γήπεδό της. Έχουμε παιχνίδια για το League Cup της Αγγλίας και με συμμετοχή ομάδων της Premier League παίζει, το ένα ζευγάρι είναι το Brighton Wolves και το άλλο ζευγάρι είναι το Coventry Tottenham. Η Tottenham έχει να πάρει τίτλο αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, και ο τελευταίος τίτλος ήταν το League Cup, και επειδή πρωτάθλημα ούτε φέτος πρόκειται να πάρει, στο League Cup από Στέκογλου ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός θα ρίξει βάρος, λογικά θα κατέβει με καλή εντεκάδα, η Coventry ομάδα της Championship.
Δεν μιλάμε για το διπλό της Tottenham στο 1.45. Έχει ένα Άγιαξ Φορτούνα Σιτάρτη, ξαναβολής παιχνίδι στην Ολλανδία. Ο Άγιαξ με διακοπή εθνικών ομάδων και με κάτι αναβολές έχει να παίξει έναν ολόκληρο μήνα επίσημο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα τον επηρεάσει. Είναι και πολύ χαμηλός ο άσος του 1.30. Γενικώς έχει παιχνίδια και στην Ελβετία και στην Νορβηγία και στη Σουηδία. Δεν είναι μόνο το Champions League, αλλά είναι τα μάτς που ξεχωρίζουν αναμφίβολα από όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Αυτό ήταν και σήμερα το Libero Bet με την υποστήριξη της Fonbet Αντώνη, στη Fonbet όπου βρίσκεται την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία και στο Champions League. Θα τα πούμε και αύριο περίπου τέτοια ώρα. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Εμείς θα συνεχίσουμε μετά το Libero Bet με την ευγενική χορηγία της Fonbet από τον Θανάση Κυλώνη. Θα συνεχίσουμε στα δικά μας, στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε και σχολιάζουμε στον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα κυρίως, ας πούμε, με τις ποδοσφαιρικές ομάδες μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Κανονικά σε μισό λεπτάκι θα είμαστε σε θέση να σας ακούσουμε. Ακούσατε λίγο από το παιχνίδι που εξελίσσεται στο Ιβανόφιο. Ένα παιχνίδι που η Ηρακλής είχε προηγηθεί και με double score και παραπάνω, είχε βρεθεί κάποια στιγμή μπροστά 36-17. Αυτή τη στιγμή είναι στο 73-73, 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Μια πολύ κακή τελικά συνολικά εικόνα στο σημερινό παιχνίδι από την ομάδα. Ξεκίνησε καλά, αλλά στη συνέχεια απογοήτευσε και αμυντικά και επιθετικά. Ένα παιχνίδι που είναι νοκάουτ και πρέπει ο Ηρακλής να το κερδίσει εντός έδρας, παίζει με τον Έσπερο Λαμίας. Δεν μπορεί να διανοηθεί άλλο αποτέλεσμα η ομάδα. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Στην αρχή φαινόταν ένα εύκολο μάτς και στην πορεία έγινε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και τώρα είναι στον πόντο και πραγματικά όλοι αγωνιούν για το ποια θα είναι η τελική του εξέλιξη. Θα ξανακούσουμε προς τη λήξη του παιχνιδιού τι συμβαίνει, τι γίνεται. Ευχόμαστε να πάρει το ροζ φιλό αγώνα ο Ηρακλής. Πάμε όμως εμείς στους ακροατές μας, γιατί μέχρι τις 7 θα έχουμε γραμμές, μετά θα έχουμε διάλειμμα πάλι. Οπότε να προλάβουμε να ακούσουμε κάποιους φίλους που έχουν ήδη καλέσει και περιμένουν. Θα σας ενημερώνουμε για το σκορ και όταν πλησιάσουμε στο τελευταίο λεπτό θα σας αφήσουμε να ακούσετε και ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα. Γιατί εδώ είμαστε για όλα, είπαμε. Πάμε γρήγορα στις γραμμές. FM και ενώ το μήνυμά σας 54-22-2 μέσω Viber 645-287-888 και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2310-287-888. Καλείτε τώρα, βλέπω ότι καλούν και άλλοι φίλοι γεμίσει το κέντρο πάλι. 2310-287-888. Πάμε. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσύ, γεια σου παππού, τι κάνεις? Υγεία, έχω υγεία με εδώ και εμάς. Καταρχήν, παρά 10 άνοιξα και ήσουν στη μέση. Γιατί? Γιατί σήμερα ξεκινήσαμε εκτάκτως, γιατί έχουν θέματα παιδιά, έχουν κάποιες υποχρεώσεις ο Λοντιάδης με το Δημόπουλο. Σήμερα κάνουμε 5 με 8, 3 ώρια εκπομπή. Αυτό δεν το ξέρω εγώ και άνοιξα παρά 10 και ζανίστηκα. Ο Ηρακλής παίζει που μπάσκετ, το ξέρεις αυτή τη στιγμή? Ορίστε. Παίζει μπάσκετ ο Ηρακλής, το ξέρει. Τώρα το ακούω και αυτό τώρα το άκουσα, εγώ σένα. Παίζει με τον Έσπερο. Παίζει με τον Έσπερο. Κύπελο. Μάλιστα. Κύπελο Ελλάδος. Προηγήθηκε με 18-19-20 πόντους και τώρα είναι ένα καλάθι μόνο μπροστά. Άρα είναι αγύμναστη. Άρα είναι άστα να πάνε. Τι να πω τώρα. Άρα είναι άστα να πάνε. να προηγήσει έτσι και να φτάσει σε αυτό το χάλι. Δεν έχει κουράγιο. Αντωνάκη, θέλω το τηλέφωνο, πού να μιλήσω με την ΠΑΕ, σε ποιο τηλέφωνο, γιατί έχω 50 τηλέφωνα, ΠΑΕ, Ηρακλής, Αριστερός, Ηρακλής, αυτό που έχει τώρα. Εντάξει, εντάξει, θα το βρω και θα σου στείλω, θα το βρω και θα σου στείλω, εντάξει. Άλλο, πες μου άλλο, ναι. Άλλο τι να πω, θέλω, αυτό ήθελα να σου πω. Πήραμε και τον Γιαννίκογλου, το έμαθες. Πήραμε και τον Μάκη Γιαννίκογλου. Ο Ηρακλής πήρε και τον Γιαννίκογλου, τον τροματοφύλακα. Το θυμάσαι? Εμένα με... Καλό είναι, αλλά δεν ξέρω. Κάτι ακόμα θέλω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Το θυμάσαι τον Γιαννίκογλου? Είχε παίξει και τη χρονιά που ήταν ο Χουάντερσον στην Σούπερ Λίγκα. Ήταν αλλαγή του Χουάντερσον. Το θυμάσαι τον τροματοφύλακα? Πέρασε και το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Μετά είχε πάει στα Γιάννη. Και την Γέρασα θυμάμαι λίγο. Εντάξει. Είχε πάει και στον Μπάς. Και στην ΑΕΚ είχε πάει. Okay. Εσύ περιμένεις center back, περιμένεις center forward όπως και εγώ, εντάξει. Ακριβώς. Εγώ περιμένω πρωτογραφάτους παίκτες για την ΑΕΚ. Παίκτες ΑΕΚ εθνικής. Αν θέλουμε και να προχωρήσουμε
Μπορεί να το πάρω και με αυτό το να είμαστε πρώτοι και να ξεκινήσουμε. Αλλά να προκριθούμε. Αλλά δεν με φτάνει αυτό. Γιατί με αυτήν την ομάδα, άμα πάμε του χρόνου, δεν προλαβαίνουμε το καλοκαίρι. Καλά, εδώ περιμένουμε τόσο καιρό. Είχαμε κάνει σύριαλ τον Ασαριφάρτ. Σήμερα έχει το Ασαριφάρτ, αύριο έχει το Ασαριφάρτ. Άντε να δούμε πότε θα έρθει ο Ασαριφάρτ. Τι να πω τώρα, εντάξει. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι από τώρα από τη Β' Εθνική πρέπει να έχει μέσα παίκτες Α' Εθνικής. Και μέχρι σήμερα εγώ δύο παίκτες ξεχώρισα που μπορεί να είναι αναπληρωματικοί της πρώτης Εθνικής. Γιατί βλέπω ότι και οι μικρές ομάδες έχουν γίνει ομαδάρες και δυσκολεύουν τους μεγάλους. Έμαθε. Γιατί άμα ξεκινήσουμε με αυτήν που έχουμε και τους πάρουμε τους μισούς άγδαρες στην πρώτη Εθνική, δεν θα πάμε πουθενά. Εντάξει, μακριά πας. Ξέρεις, για το μάτι της Κυριακής, ξέρεις ότι παίζει γυναίκα διαιτής από τη Λάρισα. Στο είπαν, ενημερώθηκες? Όχι. Γυναίκα διαιτής από τη Λάρισα παίζει. Από τη Λάρισα. Στο ΠΑΟΚ Β' Ηρακλής. Ωραία πάντα. Άρα... την έψη Λάρισα. Αυτό που... Καλά, ποιος κάνει κουμάντο? Δεν ξέρω ποιος κάνει κουμάντο, εγώ σου λέω απλά τι συμβαίνει. Αυτός που έφυγε από τον... που πήγε από τον ΠΑΟΚ και έγινε... Όχι μωρέ, τι δουλειά έχει τώρα ο Κακάτσης, τι δουλειά έχει ο Κακάτσης. Ποιος, διαιτησία, ποιος είναι ρε Παρευκή? Ο Λανουά δεν είναι, ο Λανουά είναι στη διαιτησία. Πού πρόσκειται ρε παιδιά? Πουθενά δεν πρόσκειται, είπαμε κάνουμε αξιόπιστο το ποδόσφαιρό μας. Αυτό και μόνο, που βάλει από Λαρισαίο. Λαρισαίο. Και μάλιστα γυναίκα, φτάνει. Τι να πω. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι Λαρισαίο, γυναίκα, εγώ δεν έχω δει άλλη φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να δω την ομάδα του Φρυδόπουλου να ξεπερνάει και τη Λαρισαία και τη Θεσσαλονικιά και την Αθηναία και να κερδίζει. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να δω νίκη την Κυριακή. Ρε, όλοι θέλουμε να δούμε νίκη, αλλά πώς θα τη δούμε την νίκη? Η νίκη δεν παίζει έτσι με τα λόγια. Παίζοντας μπάλα η ομάδα που δεν έπαιξε ούτε με το Γάλλο μπάλα. Που γενικά δεν έχει παίξει μπάλα η ομάδα και κάπου πρέπει να παίξει. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ρε παππού, πες τα. Να λέμε τις αλήθειες. Μπράβο, κάπου να παίξει επιτέλους. Κάπου να παίξει. Α, μπράβο. Κάτι να δείξει, ρε παιδάκι μου. Εγώ δεν είμαι ομάδα. Τρία παιχνίδια που με τα μαντάκια μου δεν με άρεσε. Δεν ξέρω, πολύ άρχισα να φοβάμαι. Εγώ τώρα φοβάμαι για τον μπάσκετ φέτος, γιατί σου έλεγα ότι χωρίς ξένο σκόρερ δεν πας πουθενά. Και τώρα που η ομάδα άρχισε χάνει. Πάντα φωνάζεις εσύ, για αυτόν τον ξένο φωνάζεις εδώ και όποτε μιλάει γι' αυτό λες. Και όμως σε έγραψαν. Δεν πειράζει. Με γράψαν τώρα θα χάσουν τον Έσπερο. Θα χάσουν τον Έσπερο σήμερα, χάνουν ήδη με τρεις πόντους και θα γελάει και το Παρδαλό Κατσίκι με την ομάδα μπάσκετ του Ηράκλειου. Η οποία δεν θα είχαν από κανένα φέτος πουθενά. Εντάξει, λυπάμαι. Να σε καλά, ρε παππού, όλο απογοήτευση μας. Πάει, χάσαμε και την μπάλα. Μη δεν το βλέπω. Μη συζητάς, εγώ πραγματικά κοντεύω τρελαθώ. Δεν το βλέπω πάντως εμάς να το κερδίσουμε σήμερα. Τα λέμε. Βλέπω να μένουμε εκτός κυπέλλου από την πρώτη αγωνιστική. Να είσαι καλά. Έγινε, πες άμυνα. Α, κάτι άλλο, επειδή σε ενδιαφέρουν όλα για τον Ηρακλή. Αύριο παίζει το γυναικείο βόλεϊ στην Ευρώπη. 8 η ώρα το έχει R3 το μάτσα, ξέρεις. Τα λέμε. Ω, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γεια. Τίποτα, τι ευχαριστή. Να σε ενημερώνουμε απλά. Αυτή η εκπομπή είναι, είπαμε, και ενημερωτική. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια. Τι έγινε, Ελληνικό? Τι κάνετε? Δεν βλέπεις μπάσκετ? Τι μπάσκετ να δω? Εδώ άνοιξα λίγο το ραδιόφωνο να σε ακούσω. Λόγω δουλειάς και μου κλείσατε την ψυχή πάλι, την καρδιά. Γιατί υπάρχει τέτοιο άγχος? Βλέπω το μάτσο τώρα στο μπάσκετ. Τι να υπάρχει? Καταρχάς να πούμε ότι και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι δύο νέες ομάδες. Τι περιμένετε δηλαδή? Ο Έσπερος είναι παλιά ομάδα. Εγώ έχω την αντίρρησή μου φυσικά με τον Κέσσαρ που δεν έπρεπε να αποκτηθεί ξένος και να αποκτηθεί ξένος στον Άσο. Εντάξει, αλλά δεν τα ξέρουν οι ομάδες. Τέλος πάντων. Ανακοίνωση ΠΑΕ Ηρακλής Μονεβασιώτης. Ωραία. Ναι. Δεν ξέρω τι σχολεία σας. Έχω να σε ακούσω πάρα πολύ καιρό. Την Κυριακή σχολεία σας το πρωί. Δούλευες. Ναι, ναι. Ανακοίνωση από τον κύριο Μονεβασιώτη πίεσης προς τον κόσμο του Ηρακλή. Και δεν μπορώ να ακούω ότι ο Μονεβασιώτης φεύγει, έφυγε, το ψάχνετε και τέτοια. Αυτά είναι αηδίες. Ο Μονεβασιώτης δεν φεύγει από τον Ηρακλή. Είναι ένα μέτρο πίεσης προς τον κόσμο, επειδή περίμενε άλλο μέσο για τα διαρκείας και εντάξει, σιγά σιγά ανεβαίνει. Εννοείται ότι εκεί μέσα στην ΠΑΕ θέλουν οργάνωση, γιατί με δύο και με τρία άτομα
δεν μπορείς να λέγεις σοβαρή ομάδα. Έτσι, είτε είσαι και στο πρωτάθλημα της Super League 2, δεν λέγεις σοβαρή ομάδα με δύο άτομα και με τρία άτομα μέσα στα γραφεία της ΠΑΗ στη Μίκρο. Ωραία. Πρέπει να στελεχωθούν τα γραφεία, έχεις δίκιο σε αυτό κάποια στιγμή, ναι. Το πώς για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια καθυστέρησαν πάρα πολύ, κύριε Μονεβασιώτη, που δεν καταλαβαίνω γιατί έβγαλες αυτή την ανακοίνωση, αλλά εντάξει, το Μονεβασιώτη τον ξέρουμε καιρό πριν από τον Απόλλωνα ότι αντιδράει έτσι και ότι στα καλά καθούμενα θα βλέπεις ανακοινώσεις, Αντώνη. Ναι. Αυτά να τα περιμένετε, ότι στα καλά καθούμενα σε ένα μάτς, ας πούμε, μπορεί και την ώρα του μάτς να δεις ανακοίνωση την πάει. Τα ξέρουμε αυτά, το ξέρουμε το Μονεβασιώτη, δεν θα αλλάξει αυτό. Δεν αλλάζει τις αποφάσεις του, τις παίρνει μόνος τις αποφάσεις και δεν τις αλλάζει. Είναι δηλαδή μια φάση σαν τον Κούγια, που ο Κούγιας τα ίδια έκανε στην ΑΕΛ. Αυτά θα τα έχουμε φέτος. Μην ψαρώνετε μερικοί, γιατί με πήραν κάτι τηλέφωνα και με λέγαν τι γίνεται. Μην ψαρώνετε, αυτά θα τα έχουμε. Και όσο περνάει ο καιρός, οι μέρες, τα διαρκές ανεβαίνουν. Κάθε μέρα γίνεται στα μίκρα, Αντώνη, χάος από τον κόσμο, να το ξέρεις αυτό. Κάθε μέρα. Ναι. Που επιτέλους βγήκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα και μπορεί ο κόσμος να πάρει διαρκείας. Πέρα από αυτό, μπορούμε και εμείς να πούμε πάρα πολλά στον κύριο Μονεβασιώτη, που του τα είπαμε, αλλά επειδή είπα αυτό πριν ότι δεν ακούει, μπορείς ο κύριος Μονεβασιώτης να μην βάλει το διαρκείας 250 ευρώ, κύριε Μονεβασιώτη. Που τα έχεις βάλει 250 ευρώ σε μια ομάδα στη Super League που τόσα χρόνια δεν υπάρχει και βγάζει την ανακοίνωση και κρίνει τον κόσμο, κύριε Μονεβασιώτη. Να έβαζες τα εισιτήρια σε μια λογική τιμή και θα έβλεπες άλλη κατάσταση. Που όχι τώρα δεν βλέπεις, οι 10 και οι 11 είναι sold out αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν ξέρω πόσο κόσμο χωράει εκεί κάτω, 2.000, 3.000, δεν ξέρω πόσο είναι. Αλλά στη διαρκεία, όχι βασικά 2.000 δεν είναι το κάτω πέταλο. Είναι 500, 600, αυτά. Στη θύρα 10 και στα 11 είναι sold out. Και αν δεν είναι sold out μπορεί να είναι 50 εισιτήρια ακόμα να έχουν μείνει. 60. Ωραία, για να μην μιλήσω, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, για να μην μιλήσω για το εισιτήριο που άκουσα την τιμή, το κανονικό εισιτήριο στη 10, αν ισχύει αυτό το εισιτήριο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Αυτά. Δεν ξέρω, το βλέπω και εγώ εδώ μπροστά. Τώρα θα ακούσουμε το τελευταίο λεπτό. Γεια σου. Χάνουν. Εδώ είμαστε στην δική σας ομάδα. Πριν από λίγο ακούσατε το τελευταίο λεπτό του αγώνα Ηρακλής στο μπάσκετ, έτσι, Ηρακλής Έσπερος. Ο Ηρακλής στήθηκε μέσα στο Ιβανόφιο από τον Έσπερο με 76-79. Βλέποντας το παιχνίδι λίγο όσο μπορούσα, γιατί κάνουμε την εκπομπή, καταλάβαινα ότι έλειπε το σταθερό χέρι που θα πάρει τη δύσκολη επίθεση και θα βάλει το δύσκολο καλάθι εκεί που η μπάλα καίει, που λέμε. Και αυτό το έχει συνήθως, όσο και αν δεν θέλω να προσβάλλω τους Έλληνες παίχτες. Από Έλληνες το είχε ο Γκάλης, το είχε ο Γιαννάκης, το είχε ο Φάνης ο Χρυστοδούλου. Από τότε δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Θυμάμαι δηλαδή το Χατζιβρέτα, το Σπανούλη, αλλά αυτές είναι περιπτώσεις μία στο εκατομμύριο. Τώρα ο Ηρακλής στην Elite League να περιμένει ότι θα βγάζει πόντους μόνο με τους Έλληνες και θα είναι φαβορή να ανέβει κατηγορία. Δεν είναι φαβορή να ανέβει κατηγορία, αν δεν πάρει ένα καλό ξένο σουτέρ και δεν διώξει τον ψηλό που έφερε, τον οποίο δεν τον χρειάζεται. Αν είναι να παίξει αυτός ο ψηλός που είναι βαρύς και θα έλεγα κακό σουτέρ, καλύτερα να έρθει ο Σαρικόπουλος ξανά, να ξαναβάλει τη στολή του Ηρακλή και να παίξει και να φέρουμε τον ξένο που χρειαζόμαστε στο 2. Έτσι, ο Ηρακλής χρειάζεται ξένο στο 2, δεν χρειάζεται ξένο στο 5. Αλλά δεν μου πέφτει λόγος. Υπάρχει εκεί ο προπονητής αυτός ο Άλεξιτς, που έλεγε δεν θα χάσουμε παιχνίδι όλη τη χρονιά, και ήδη χάσαμε το πρώτο σημαντικό παιχνίδι στο κύπελο. Και σημαντικό γιατί ο Ηρακλής, αν έκανε καλή ομάδα για μεγάλα πράγματα, θα μπορούσε στο Ιβανόφιο να περάσει πολλούς αντιπάλους σε νοκάουτ παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι παλιά ξινά στα φύλλα. FM και ενώ το μήνυμά σας 54222 μέσω Viber 6945-287-888 και στο τηλεφωνικό μας κέντρο γεμίστο, και τώρα περιμένουν δύο κανάλια ελεύθερα, 2310-287-888. Να πω, το Viber είναι ήδη κατηλημένο, οπότε μπορείτε να βγείτε μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 2310-287-888. Καλέστε τώρα για να προλάβετε να μιλήσετε μέχρι και το διάλειμμα των 7.30. Πάμε στους ακροατές. Γεια σας. Έλα ρε κλεωμένη. Μόνος έχεις ομάδα και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και παντού. Εγώ δεν μπορώ να φτιάξω ομάδα. Το παλεύω, αλλά δυσκολεύομαι. Ναι, άκουσα τώρα τον Κούση που έκανε την περιγραφή. Ναι. Πού χάθηκε ο Κούσης, έλα.
Τρία τρίποντα στο τέλος και τα τρία άστοχα, επειδή δεν χρειαζόμαστε ξένο σουτέρ, έχουμε τους Έλληνες, τους φοβερούς Έλληνες σουτέρ. Άκουσα τα τελευταία λεπτά, τα άκουσα. Τι τρία, μόνο τρία βαρούσαν. Τρία, εγώ καμιά έξι να αφαρέσαν και πριν, εγώ λέω στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα, εντάξει. Α, ναι, ναι, έπαιρνε την μπάλα ένας Κέσσαρ, ένας... Ο Κέσσαρ, αυτός είναι Κέσσαρα στο μπάσκετ. Αυτόν τον θυμάμαι του Μαστρογιαννόπουλου στην Α1 που έπαιρνε. Μαστρογιαννόπουλος, Παπαρέγκα, Σταμάτης. Παπαρέγκας. Σταμάτης. Παπαρέγκας. Θέλω να τον δω αυτόν τον Παπαρέγκα, να δω πώς είναι. Τον Παπαρέγκα τον πάρεις στον Άρη. Έλα, λέγε. Τον πάρεις για σκόρε. Έχουμε να πούμε πολλά, Αντώνη. Αλλά δεν ξέρω τι θα προλάβουμε, γιατί μιλάω και λίγο. Πρώτα να πούμε για αυτό το έσχος πάλι που έγινε. Μάλλον τρέμουν ακόμα τον Άρη κάποιοι και αλλάξαν τον διαιτητή. Γκάφα. Δηλαδή να μην δουν έναν διαιτητή έτσι 50-ρίσιο αντικειμενικό, αντί έναν διαιτητή να παίζει 60-40. Αυτοί θέλουν και ο Γαύρος εκεί πέρα από τον Πειραιά, αλλά και αυτοί εδώ οι δίπλα θέλουν 100-0 διαιτησία, θέλουν Κουλμπάκο, θέλουν κάτι περίεργους Πορτογάλους οι Γάλλοι κάτω από τον Πειραιά για να παίρνουν τα παιχνίδια. Άμα είναι αντικειμενικός ο διαιτητής... Κάτσε όμως λίγο, κάτσε λίγο, να σε ρωτήσω κάτι. Ο διαιτητής που είχαν επιλέξει ο Μαρέσκα έχει αγώνα αύριο στο Champions League να διαιτητεύσει. Θα προλάβει να παίξει το Σάββατο, ρε. Γιατί να προλάβει. Πώς θα προλάβει, δηλαδή θα έρθει κατευθείαν από τον άλλο αγώνα στη Θεσσαλονίκη και κατευθείαν θα μπει στο γήπεδο να παίξει το επόμενο. Ναι, αλλά όταν δεν ήξεραν ότι παίζει αύριο. Άρα εσύ θεωρείς ότι υπάρχει, δόλος. Μα τι υπάρχει, όταν τον όρισαν αυτόν τον διαιτητή. Ιταλός είναι ο Μαρέσκα. Ναι. Όταν τον όρισαν, στην αρχή όρισαν αυτόν διαιτητή. Ναι. Δεν είδαν ότι διαιτητεύει παιχνίδι. Από ό,τι λένε δεν το είδαν, γι' αυτό λένε ότι κάναν γκάφα. Τι βλέπουν, καλά αυτοί δεν βλέπουν τα χέρια και τα πέναλτι. Δεν βλέπουν τα offside, τίποτα, ούτε το διαιτητή είδαν. Πες το Λανουά, πάρ' τηλέφωνο το Λανουά και πες το εμένα, τι μου τα λες. Είναι αυτός ο Βγενουάρε, αυτόν ξέρεις, όταν ήταν στη Γαλλία, αυτόν τον είχαν πάρει με τις πέτρες, ρε. Αυτόν τον είχαν διώξει ακακήν κακός από τη Γαλλία και πού θα τον στείλουνε, στην Ελλάδα, στην Πανανία της Ευρώπης, ναι. Έμπα, πού θα τον στείλουνε. Μην νομίζεις και την άλλη αγωνιστική δίπλα, θα θέλουν κανέναν περίεργο εκεί από τα μέλη τους, από την Off-Off που λέγεται, Βολκόφ, Μολτσικόφ. Κανέναν τέτοιον θα θέλουν να φέρουν. Κουλμπάκοφ, κάτι τέτοιο θα θέλουν να φέρουν. Εννοείς από τα μέρη της δίκης σου, έτσι, από τη Ρωσία, από ανατολικά μέρη. Θα φέρουν, για να τους βάλουν. Από τη Ρωσία δεν γίνεται, γιατί είναι εμπόλεμη κατάσταση. Βάλουν άμα τους βάλουν κανένα γερμανό αντικειμενικό, πού να κατέβουν να παίξουν, με τον Παναγιώτοφ. Αυτοί είναι συνηθισμένοι τώρα να παίρνουν. Αυτοί διαμαρτύρονται, ρε, ανάποδο αράου τους στηρίζει η διαιτησία και διαμαρτύρουν. Μας έσφαξε η διαιτησία. Τους μέτρησε άκυρο γκολ, βγήκαν, επαναστάτησαν με τον Ατρόμητο, θυμάσαι. Ναι. Μας έσφαξε, λέει, η διαιτησία, άκου να δεις. Τους μέτρησε γκολ άκυρο, επιθετικό φάουλ, όχι, λέει, μας έσφαξε. Για το προηγούμενο διαμαρτύρονται, μην τα συγχαίεις. Διαμαρτύρονται για ένα γκολ που βάλαν λίγο πριν, όχι για εκείνο. Για ποιο γκολ βάλαν. Βάλαν και ένα ακόμα, λίγο πριν βάλουν το άλλο, το με την Καμάρα. Βάλαν και ένα ακόμα πριν και τους το ακύρωσε. Εκεί που έγινε σύγκρουση του Μπάμπη με τον αντίπαλο και μετά η μπάλα έφτασε στην περιοχή. Μάλιστα. Άμα δεν γινόταν να δώνει η τελευταία φάση να μπει το γκολ, το επιθετικό φάουλ που το έβαλαν γκολ, το μέτρησαν. Θα έλεγε σοπαλία, λες. Μέχρι σήμερα θα παίζαν. Να. Μέχρι σήμερα θα παίζαν για να βάλουν γκολ. Μέχρι σήμερα. Δεν ξέρεις, και εσύ τα ξέρεις βέβαια, αλλά εντάξει, εγώ βγαίνω και τα λέω. Επομένως στην Κυριακή τώρα έχουμε ένα παιχνίδι, όρισαν ένα άλλο διαιτητή, δεν ξέρω αυτούς άπειρους πρέπει να είναι ο διαιτητής. Εκεί οι δύο Ιταλοί ήταν πάντως, δηλαδή με την ίδια κουλτούρα έρχονται. Ήταν ο Ιταλός ο Μαρέσκα, έρχεται ο άλλος Ιταλός τώρα. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε, ναι, θα δούμε ακριβώς. Έχουμε να τα πούμε και τις επόμενες μέρες για το ματς. Το έχουμε χρόνο. Λίγο, ρε Αντώνη, να σε πω κάτι. Αύριο παίζει το τελευταίο φιλικό. Ξέρεις τι ώρα είναι. Τι παίζει αύριο. Άρα, τελευταίο φιλικό στο μπάσκετ πριν ξεκινήσουν τα επίσημα. Θα το δω και θα σε ενημερώσω. Εντάξει.
Μείνε συντονισμένο, σου πω την ώρα στο διάλειμμα, εντάξει. Ναι, βέβαια. Να σε καλά. Να σε καλά, γεια σου. Πάμε γρήγορα στον επόμενο φίλο. Εμείς, γεια σας. Ναι. Έλα, γεια σου, Πέτρο. Τι κάνεις, κύριε Αντώνη. Καλά, μίλες, κύριε Αντώνη, τι κάνεις. Καλά. Είμαι φιλοπαοξίδικα αισθήματά σου, Είμαι φιλοπαοξίδικα, να κάνουμε, ναι. Κύριε Αντώνη, για τον ΠΑΟΚ δεν έχω. Δηλαδή, προηγουμένως τι είπατε, λες, δεν διαμαρτύρεται για κοινό. Μα ποιος είπε ότι ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για το φάουλ? Όλη η Ελλάδα διαμαρτύρεται για το φάουλ που έκανε ο ΠΑΟΚ. Εσείς λέτε δεν διαμαρτύρεται για κοινό, για τη σύγκρουση λέτε. Δηλαδή η καρατιά του μπάμπα τη λέτε σύγκρουση, κόντεψε να το στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο, το λέτε σύγκρουση εσείς, εκείνο. Την καρατιά του μπάμπα, την είπατε σύγκρουση. Στο κουλεράκι, κύριε Αντώνη μου, τόσα σμπροξίματα έχει κάνει, πάνω από 30-40 σμπροξίματα, δεν σας άκουσα ποτέ να πείτε, είπατε έλαβε τον ακουμπούσε. Πολύ φιλοπαοξί, νικίζεται κύριε Αντώνη μου, τώρα τελευταία. Παίρνω εχθές τηλέφωνο, κύριε Αντώνη, είπα τίποτα για τον Ηρακλή. Και ο παππούς από την Άουσα δεν πιστεύω να είναι Ηρακλήδεας. Πρέπει να είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι και όλοι ΠΑΟΚ μας. Όλοι οι πόλοι είναι μια ομάδα ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να πει μια κουβέντα κατά του ΠΑΟΚ, αν και ο ΠΑΟΚ τον έχει ρίξει τον Ηρακλή. Όχι στα χαρτιά και σε αυτά που λέμε. Με αποδεί, δεν τον έχει ρίξει ο ΠΑΟΚ τον Ηρακλή. Τα άλλα είναι ενδείξεις. Λέμε Ολυμπιακός έχει ρίξει. Δεν τον έχω ακούσει μια κουβέντα να πει κατά του ΠΑΟΚ. Χθες βγήκα και είπα με γεγονότα. Λέω, ο Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού δεν τον έχουν στηρίξει ποτέ επιθετικό φάου. Τον έχουν, όπως παίζει, τον έχουν σφυρίξει πάνω από 40 υπέρ του φάου. Ποτέ επιθετικό φάου κατά το Ιωαννίδη. Προχθές με τον αγώνα με τον ΠΑΟ, κύριε Αντώνη μου, 5 φάσεις και τις 5 τους σφυρίξανε επιθετικά φάου. Τραβούσε τα μαλλιά ο άνθρωπος. Και βγαίνετε και δεν είπατε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, βγήκατε με τον παππού. Ο παππούς σας είπε ότι μην εκνευρίζεσαι. Το μην εκνευρίζεσαι που πάει. Δηλαδή αρέσετε φιλοπαοξής και εκνευριστήκατε με αυτά που είπα. Βέβαια, ένιωσε ότι θίγεις τον ΠΑΟΚ. Βγήκε ο παππούς και σας είπε μην εκνευρίζεστε με αυτά που... Μα δεν είπα εγώ τίποτα για τον Ηρακλή. Και μετά άρχισε έλεγε για κάτι σφυρίγματα που είχε πάρει και καλά ο Ολυμπιακός. Κύριε παππού, πώς να το πω, παππού, χθες μιλούσαμε για το ΠΑΟΚ. Μήπως μπερδεύει τα χρώματα ο άνθρωπος, μήπως βλέπει το μπλε και δηλαδή αντί να είναι Ερακλειδέας το σταμπάρει πάνω στο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πολύ φιλοπαοξίδη, λίγια κύριε Αντώνη. Είμαστε όλοι οι ΠΑΟΚ, Ηρακλής φιλοπαοξίδης να κάνουν. Να σας το αποδείξω αυτό, κύριε Αντώνη. Το απέδειξες ήδη, δεν χρειάζεται. Εγώ λέω για τον Ηρακλή, θέλω γήπεδο των 40.000, ναι. Και βγαίνετε και μου λέτε θέλουμε τον 8. Πήρες διαρκείας φέτος από θέσεις των 40.000 θέσεων γήπεδο, πήρες διαρκείας του Ηρακλή φέτος? Ποιος είναι περισσότερο Ηρακλή? Γιατί δεν με απαντάς ρε εσύ, εσύ που είσαι παραπάνω πήρες διαρκείας. Εγώ θέλω γήπεδο. Εσύ πήρες διαρκείας. Ηρακλής, ας είναι πάω και Ηρακλής, των 40.000 βγαίνετε και λέτε δεν θέλω εγώ τον 40. Ωραία, εσύ δεν 40.000 για να χωράνε όλοι οι Ηρακλειδείς. Εσύ πήρες διαρκείας του Ηρακλή που νοιάζεσαι και καίγεσαι για το εισιτήριο του Ηρακλή. Πήρες διαρκείας. Εγώ με αυτά που λέω, κύριε Αντώνη μου, είναι σαν να έχω πάρει 40.000 διαρκείας. Α, εντάξει, εσύ καλά. Που λέτε, τα λόγια χτίζησαν όλια για κατόγια. Εντάξει, είστε okay. Αντιρακλειδέας εσύ. Είμαι αντιρακλειδέας. Βεβαίως, ότι να πείτε να πληρώσετε τα χρέη αυτοί που τα έχουν κάνει. Ναι. Εσείς το σκεπάζετε, το βάζετε κάτω από χαλί, να έρθουν άλλοι, να δούνε αυτό, να πάρουν παράδειγμα από αυτό, να φτιάξουν καινούργια χρέη. Ποιος είναι περισσότερο Ηρακλειδέας, κύριε Αντώνη? Αφού εσύ είσαι Ηρακλειδέας. Πάρε και το διαρκείας να είσαι καλυμμένος. Να είναι καθαρός ο Ηρακλειδέας. Θέλω γήπεδο στον Ηρακλή 35-40.000 θέσεων και εσείς βγαίνετε και λέτε θέλουμε δημοτικό στάδιο. Των 6-7.000 θέσεων. Κατά του ΠΑΟΚ δεν λέτε κουβέντα. Δεν τολμάτε να πείτε. Όχι τον ακούμπησε, λέτε σύγκρουση, κάτι παράξενα λέτε. Συνοστισμός και τα λοιπά. Να το στείλει νοσοκομείο, λέτε σύγκρουση, ήταν έλα μωρέ, εντάξει λέτε για το ΠΑΟΚ, συνέχεια το περνάτε έτσι στο μπάι. Για άλλες ομάδες δεν τον ακουμπάει καν ο παίχτης και Και οριόμαστε, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω, κύριε Αντώνη μου, μήπως έχετε αλλάξει ομάδα και δεν το ξέρω. Έχω αλλάξει, δεν το ξέρεις, αλλά δεν σου το είπα και όλα. Θα σου το πω μυστικά μετά. Ο παππούς είναι, εγώ το βάζω στοίχημα ότι είναι ο ΠΑΟΚΣ. Βέβαια, ξεκάθαρα. Εσύ είσαι Ηρακλής μόνο. Εσύ είσαι Ηρακλής και το αποδεικνύεις κάθε στιγμή. Εσύ είσαι Ηρακλής τώρα ή όχι? Πες μου την αλήθεια, είσαι Ηρακλής. Είσαι Ηρακλής.
περισσότερο από σαν Α, μπράβο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι για τη διαιτησία. Ό,τι θες. Δεν μιλάς για τη διαιτησία. Νομίζω ότι αυτή η τύπισσα έπαιξε, μας έπαιξε με την ΑΕΚ, μας απέβαλε παίχτη, αν είναι αυτή, έπαιζε 80% και νομίζω πάλι ήταν η ίδια που έπαιξε με την Κοζάνη, που έπαιζε πάλι 80% αυτή εδώ πέρα και μας τιμωρήσανε μία ή δύο αγωνιστικές. Και τώρα είναι σύμπτωση που βγαίνει στο πρώτο παιχνίδι και βάζουν αυτήν εδώ πέρα. Νομίζω αυτή εδώ πέρα ήταν, δεν είμαι σίγουρος. Τη θυμάμαι μια έτσι μικροκαμωμένη, να πούμε, στα παιχνίδια που πηγαίναμε. Έπαιζε 80%, μας είχε βγάλει έξω από τα ρούχα, ρε φίλε. Επιβεβαιώνουν κάποιοι ρακτές και λένε ναι, αυτή είναι. Επιβεβαιώνουν ότι είναι αυτή. Αυτή είναι. Ναι, ναι. Αυτή έπρεπε να έχει τιμωρηθεί. Και τη βάζουνε και παίζει. Αυτά πρέπει να τα δουν και στη διοίκηση. Αυτή λένε και άλλοι Ηρακλήδες, αυτή εδώ πέρα είναι, έτσι. Ναι. Ναι. Αυτή έπρεπε να έχει τιμωρηθεί. Αφαίρεσε 4 βαθμούς από τον Ηρακλή, άποψή μου, και φτάσαμε να παίζουμε για να κρατηθούμε στην κατηγορία, ενώ έπρεπε να παίξουμε για άνοδο. Μας αφαίρεσε με την Κοζάνη, με τα σφυρίγματα και με την ΑΕΚ που έπεσε με 10 παίκτες ο Ηρακλής και τα λοιπά. Λοιπόν, αφού σε λέω τιμώρησαν τον Ηρακλή, το βγάλανε δύο παιχνίδια εκτός έδρας έπαιζε. Νομίζω από αυτήν εδώ πέρα ήταν. Αλλά δεν μιλάνε και στον Ηρακλή, δεν ξέρω. Ήθελα επίσης να πω για τη διοίκηση. Αν η ομάδα πάει καλά, να μην ανησυχεί ο Μονεβασιώτης. Θα έχει εισιτήρια και μέχρι που θα γεμίσει και το μισό καφτατζόγλιο και παραπάνω. Αλλά πρέπει να κάνει ομάδα. Να έχει σκληρή ομάδα για να φέρνει αποτελέσματα, να πηγαίνει ο κόσμος, να μαζευτεί όλη η Θεσσαλονίκη. Να ξέρει η διοίκηση καινούρια, τον Ηρακλή τον φοβούνται, να το ξέρεις κι εσύ, γιατί εγώ είμαι πιο παλιός από σένα και με γνωρίζεις, να ξέρεις κι εσύ ότι ο Ηρακλής είναι μέσα στην πόλη και είναι ομάδα της πόλης μέσα. Είναι όλα, οι καταστάσεις του είναι μέσα στην πόλη, γι' αυτό δεν το θέλουν τον Ηρακλή. Έχουν πρόσβαση γρήγορα και θα πηγαίνουν όλοι στον Ηρακλή. Λοιπόν, αυτούς τους παίχτες που πήρανε, τους έχουν χρονομετρήσει? Εγώ δύο παιχνίδια που τους είδα δεν μου εμπνέουν εμπιστοσύνη. Τους έχουν χρονομετρήσει πόσο δευτερόλεπτα κάνουν τα 100 μέτρα, τι άλμα έχουν, άμα μαρκέρουν, πόσες μπαλιές δίνουν σωστές και τι αντανακλαστικά έχουν. Τρέξαμε με το εργάλιο να πούμε και δεν μου άρεσανε, ρε φίλε. Θέλουμε ένα σεντρεμπάκ. Αυτός ο Διαμαντής που τον είδα καλός ήταν. Πού τον είδα? Αλλά δεν έχει έπαιξε. Πρόβλημα, χτύπησαν τα χέρια του. Τα δάχτυλά του σπάσανε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι έχουν. Θέλει οπωσδήποτε ένα σεντρεμπάκ καλό και ψηλά παιδιά θέλουμε, έτσι. Ψηλά παιδιά γρήγορα με κατοστάρια και να τρέχουνε. Να βρούνε τέτοιους παίχτες. Να τα λέω να τα ακούσει ο Μονεβασιώτης. Και κάτι για τον μπάσκετ, όταν βαράς φίλε μου 5-6 τρίποντα, τι μέλλον να έχει αυτή η ομάδα του μπάσκετ. 5-6 τρίποντα τώρα βαρέσαν που σ' ακούγαμε. Και δεν μπορούσαν να βάλουν καλάθι. Μα δεν έχει ένα από παίχτη. Από το γυμνάσιο δεν... να πάρω τα παιδιά, άμα βαρέσουν 5 τρίποντα, θα βάλουν ένα καλάθι. Πέρσι ο Κάρεϊ στα δύσκολα έπαιρνε τις επιθέσεις. Τώρα δεν υπάρχει παίκτης να πάρει στα δύσκολα την επίθεση. Ναι. Είμαστε η μοναδική ομάδα χωρίς ξένο. Τώρα που ακούγαμε, βαρέσανε 5-6 τρίποντα, τόσο μέτρησα. Και δεν μπορέσανε να πετύχουν ένα καλάθι. Ένα τρίποντα. Όχι ένα τρίποντα, ένα τρίποντα θέλαμε. Βαρέσανε 2-3 πριν τα 30 δευτερόλεπτα και 2-3 στα τελευταία 17-18. Ένα 6 τρίποντα ήταν. Ή 5 ή 6 ήταν, ναι. Ναι. Από το γυμνάσιο να έπαιρνα τα παιδιά θα πετυχαίνανε ένα καλάθι. Τα παιδιά μπορεί να πετυχαίνουν. Αυτοί δεν το πετύχαν. Δεν το πετύχανε αυτοί εδώ πέρα. Χωρίς ξένο σουτέρ δεν ανεβαίνεις. Ξέχασέ το. Στο λέω από τώρα δεν είμαι καθόλου πιθανό. Όταν βαράς 5 τρίποντα, 5 τρίποντα ρε φίλε και δεν μπορείς να πετύχεις ένα τρίποντο, πώς θα ανέβεις? Δεν πήρε παιχνίδι ο Ηρακλής στο μπάσκετ τελευταία στιγμή κάποιο. Ποτέ. Μα δεν έχει και το... ήθελα να πω για... τον Αμερικάνο που θα βάλει τα σίγουρα καλά. Δεν τον είχε εδώ και 2 χρόνια. Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο ήθελα να πω να προσέχουν, να προσέχει και ο Φρυδόπουλος τι παίχτες βάζει. Θέλουμε ψηλά παιδιά δυνατά να παίρνουν αποτελέσματα. Αυτή τη διαιτητή που τη βάλα δεν ξέρω. Ντεμέκο ότι θα είναι τίμιο το πρωτάθλημα. Ποιος ορίζει τους διαιτητές?
Δεν ξέραν ότι έχουμε προηγούμενα με αυτή τη διαιτησία και είναι από τη Λάρισα. Mm. Περιμένουμε να μας παίξει αυτή τώρα 50-50. Από πού θα μας παίξει 50-50. Άμα έβλεπες κάτι σφυρίγματα με την Κοζάνη, θα βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου, ρε φίλε. Αγανακτήσαν οι άνθρωποι. Ποιος την έβαλε αυτήν, ποιοι ορίζουν τους διαιτητές, τι γίνεται εδώ πέρα, πάλι αρχίσαν τα ίδια. Θα το ψάξουμε. Τα ίδια αρχίσανε πάλι. Ο άλλος έβαλε λεφτά ο άνθρωπος. Σωστά. Πάμε και στους επόμενους, να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλους. Πάμε καταρχήν να ακούσουμε το φίλο στο Viber, περιμένει. Έλα Κωνσταντίνε, γεια σου. Είπες ένα ανέκδοτο. Ποιο? Θα ανέβει το μπάσκετ. Δεν θα ανέβει το μπάσκετ, χωρίς να διάρρει θα ανέβει ποτέ. Το λέω εδώ και καιρό και το φωνάζω. Είναι δυνατόν να μην παίρνεις διάρρη και είσαι και Αμερικάνος, ρε Μπομπ Μάσφιλντ. Δηλαδή... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτός ο Κάρι που πήγε, ρε παιδιά, και δεν τον έχουμε πει. Έλα, για, δεν ξέρω. Γιατί τον διώξανε. Καλύτερος από όλους αυτούς σίγουρα. Καλύτερος. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Πού πάμε έτσι, ρε παιδιά. Και δεν μιλάω γιατί χάσαμε. Απλά το ότι χάσαμε δείχνει ότι δεν πάμε πουθενά φέτος. Και το αποδέχομαι από τώρα. Δεν έχω. Ο Χουχούμης έβαλε 27 πόντους. Μάλιστα. Εντάξει. Και δεν το έβλεπα στην τηλεόραση. Εννοείται. Ακούγα τα παιδιά. Γιατί αξίζει η προσπάθεια που κάνουν. Εντάξει, μπορεί να το συνδυάσει και τα δύο, αλλά πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω για άλλη μια φορά ότι αυτή η ομάδα, αν δεν κάνει, κύριε Μάσελτ, μια κίνηση να φέρει ένα διάρρη ξένο και να διώξει έναν ξένο του άλλου, είναι καταδικασμένη. Εντάξει, με αυτού του δύο ξένου που έχει δεν πρόκειται να ανέβει ποτέ. Μα ποτέ. Μα πού πήγε, ρε παιδιά, γιατί είναι δυνατόν να ο Κάρι πέρυσι ήταν ο καλύτερο μα παίχτη. Πού πήγε, γιατί τον αφήσαν να φύγει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, ώρες, πάει και φέτος. Πάει χρονιά, άμα δεν φέρει ξένα στο πάει χρονιά. Πάει και φέτος. Και δεν είμαι μίζερος, δεν είμαι τίποτα. Τα βλέπω απλά τα πράγματα όπως είναι. Δεν καθόλου, κοινικός είμαι. Θέλεις να ανεβείς κατηγορία, φέρνεις ένα καλό σουτέρ. Δεν φέρνεις καλό σουτέρ, δεν ανεβαίνεις κατηγορία. Είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει. Αυτό είναι το μπάσκετ. Γιατί δεν πάει πουθενά, δηλαδή. Παπαρέκα 7 πόντους. Έτσι, Καλόγυρος που είναι και αυτός γκάρ 0, Λιάπης 4, Σταμάτης 10. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε, δεν γίνεται έτσι. Εντάξει. Δεν γίνεται, εντάξει. Έπαιξε με τον ο Έσπερος, είναι παράδειγμα. Άμα παίξει με ένα πιο σοβαρή ομάδα, θα πας 20 πόντους στο κεφάλι και θα λες και ευχαριστώ πολύ. Με τον Έσπερο τον κέρδισες, εντάξει, για το μπάσκετ έπαιζα. Με τον Έσπερο κέρδισες 20 πόντους στο ημίχρονο. Όταν κερδίζεις 20 πόντους στο ημίχρονο και στο τέλος χάνεις, είναι γιατί όταν πλέον αρχίζει το σκορ και μειώνεται και σε πιέζει ο αντίπαλος, δεν έχεις τον παίχτη με το καθαρό μυαλό να πάρει τις επιθέσεις πάνω του όπως κάνει ο Κάρι πέρσι. Έτσι, γι' αυτό δεν έχεις. Θυμάσαι τον Παναθηναϊκό, όχι πέρσι, την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Αυτό τα έκανε ο Παναθηναϊκός πέρσι. Πρόβερση, sorry, όχι πέρσι. Γιατί είχε πρόβλημα. Και με παίχτες και budget τεράστιο. Έτσι. Δεν, θέλει λίγο σοβαρότητα. Θέλει ένα διάρρη, επιμένω. Όσο δεν έρθει το διάρρη, εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Όποιος πιστεύει ότι θα ανέβουμε, είναι τρελός. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι ντροπή να μην ανέβουμε και φέτος. Είναι ντροπή. Όπως είναι ντροπή και η σημερινή ήταν. Δηλαδή, μπορώ να βλέπω Ηράκλης Έσπερος Λαμίας 76-79. Ο Μάσιλ ξέρει που ήρθε. Από τον Ηράκλη έχει περάσει. Από τον Ηράκλη έχει περάσει ο. Ο Τάρπλε έχει περάσει, ο Μπέρι, ο Σντόφ, ο Διαμαντίδης, ο Ργατζιβρέτας, Έλεος, ξέρει που ήρθε. Είναι δυνατόν να χάνει ο Ηράκλης στη Super League, στην Basket League 2, στην Elite League. Ο Ηράκλης πρέπει να τερματίσει αίτος αυτήν την κατηγορία. Εγώ Έσπερος Λαμίας μέχρι χτες ήξερα μόνο το γυναικείο μπάσκετ. Και εγώ νόμιζα ότι σήμερα θα κάνουμε πλάκα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Σήμερα μάθαμε και το αντρικό. Δεν πειράζει. Αποκλειστήκαμε το κλασικό μότο. Αποκλειστήκαμε γιατί μας ενδιαφέρει μόνο το πρωτάθλημα. Οπότε θα δώσουμε εκεί τη βαρύτητά σας. Ναι, εντάξει, ωραία. Ωραίες ανοησίες. Δεν πρόκειται να ανέβουμε φέτος. Χωρίς διάρρη, εγώ το λέω εδώ και δύο μήνες. Το είπε και ο παππούς, το λέω συνέχεια. Κουράστηκα να το λέω. Πάρτε ένα διάρρη ξένο. Ένα Αμερικάνο καλό. Φέρτε τον Γκάρι πίσω. Κάντε κάτι. Πού πήγε αυτός ο άνθρωπος που πήγε, πού τον αφήσανε και πήγε. Δεν ξέρω, δηλαδή... το δω και θα σου πω.
Είμαι σίγουρος θα του ζήτησε λίγο παραπάνω λεφτά, τα οποία τα άξιζε ο τύπος με αυτά που έκανε πέρυσι, με συγχώρησε κιόλας. Γιατί δεν το αποκλείω. Και θα του είπανε, θες παραπάνω, πήγαινε όπου βρεις. Άμα θες παραπάνω, εμείς θα πάρουμε ξένο στον Άσο, στο Center for, δεν πάρουμε σε σένα, θέσου, εντάξει. Ούτε Center for δεν έχουμε τώρα με το πόρο μας παίζει, για το ποδόσφαιρο, πήγε στο Center for. Άλλες πόρνες από εκεί πέρα. Θα το πάρουμε αυτό το Center for, ποτέ ή όχι. Κοίταξε, ο Χάλαντ πάει καλά τελευταία. Δεν με νοιάζει, ποιον θα πάρουμε τώρα. Δεν με νοιάζει να πάρουμε σε αδερφό να πάει καλά, πολύ καλά ο Χάλαντ και αρχίζει να μας ενδιαφέρει, να ξέρεις. Τα λέμε. Αυτό θέλω. Έτσι, αυτό θέλω κι εγώ. Να είσαι καλά. Ναι, yeah. Ναι. Λοιπόν, γρήγορα διάλειμμα. Να πούμε στο Κλεωμένη και σε όλους τους Αριανούς ότι ο Άρης αύριο Πέμπτη παίζει στις 6 ώρα μπάσκετ φιλικό με την Καρδίτσα και το εισιτήριο έχει 10 ευρώ γενική είσοδο. Για να πάνε πολλοί Αργιανοί να στηρίξουν την ομάδα μπάσκετ, να τη δουν λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έτσι, αυτή είναι η ενημέρωση για τον Άρη. Αύριο παίζει και ο Ηρακλής, είπαμε, γυναικείο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι, το γυναικείο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και θα κάτσουμε όλοι να το δούμε μετά την εκπομπή. Εγώ θα πάω να δω το μάτς, είναι 8 ή 8.30. Θα δω ακριβώς την ώρα και θα σας ενημερώσω. Αλλά είναι καλή ευκαιρία να δούμε και ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, έστω από το γυναικείο μπάσκετ. Αφού το αντρικό δεν μπορεί να κερδίσει τον Έσπερο Λαμίας γιατί δεν έχει ένα καλό ξένο σουτέρ, θα βλέπουμε το γυναικείο. Πάμε λοιπόν διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Έχουμε τους φίλους στις γραμμές, περιμένω λαγό να πω τους τρόπους επικοινωνίας για άλλη μια φορά. FM κενό το μήνυμά σας στο 54222, FM κενό μήνυμα 54222, μέσω Viber καλείτε και φίλοι που δεν μπορούσατε προηγουμένως να μας μιλήσετε είναι γιατί υπήρχαν άλλοι φίλοι στη γραμμή όπως είδατε, οπότε μπορείτε τώρα να καλείτε 6945-287-888. 6945, επαναλαμβάνω, 287-888 και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2310-287-888. Επαναλαμβάνω, 2310-287-888. Πριν πάω στους φίλους, περιμένουν στις γραμμές, να πω λίγο μηνυματάκια. Λέει ο φίλος του 6943, οι ρεπόρτερ λένε ότι ο Άρης έχει το πιο πλήρες ρόστερ. Αν ισχύει αυτό, θα φανεί καθαρά στα δύο ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Θέλουμε το αίτητο και στα δύο μάτς από την ομάδα, λέει ο φίλος. Εντάξει, έχει δίκιο. Λέει ότι εφόσον μας λένε ότι ο Άρης έχει το πιο πλήρες ρόστερ, αν λέει ισχύει αυτό, θα φανεί. Και εγώ φίλε αυτό έλεγα πριν, ότι τα ντέρμπι είναι. Πώς το λένε, ότι τα ντέρμπι θα είναι καθρέφτης τι μπορεί να κάνει ο φετινός Άρης. Και λέει ο φίλος ότι θέλει τον Άρη αίτητο και στα δύο μάτς. Βέβαια η απορία μου, φίλε, που αν θες την απαντάς είναι, όταν λες ότι θες τον Άρη αίτητο και με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ, θες ακόμα και με δύο ισοπαλίες. Γιατί καλύτερα να κάνει μία νίκη, ας πούμε, να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να χάσει από τον ΠΑΟΚ, ή να χάσει τον Ολυμπιακό και να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, λέω σε άσχημα σενάρια, παίρνεις 3 βαθμούς. Αν φέρεις 2 ισοπαλίες, παίρνεις 2. Θες λοιπόν αίτητο γενικώς και με 2 ισοπαλίες, ή αίτητο με νίκες, αυτό εννοείς. Δεν ξέρω. Ο φίλος 6977, πες λέει τον Κλεωμένη αναπολύ τον Ισραηλινό για την επόμενη αγωνιστική, λέει με τον ΠΑΟΚ. Το λέει και ο φίλος εδώ. Ο 495, τον Ισραηλινό λέει να φέρουν για τον Άρη, στο Άρης ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν γρήγορα στις γραμμές, 2310-287-888. Ο φίλος, πριν πάω στις γραμμές, ο 472 λέει καλησπέρα Αντώνη, πριν ορίσουν το διαιτή, δεν το ρώτησαν αν είναι διαθέσιμος, λέει για τον Ιταλό. Από μόνοι τους λένε, θα ορίσουμε αυτόν και μετά το ρωτάνε αν μπορεί. Δυστυχώς φίλε κάπως έτσι το κάνουν, όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο. Δύσκολο λέει το μάτσο Σάββατο. Πρέπει να κερδίσουμε και τον παίχτη παραπάνω, λέει ο φίλος ο 472. Εσύ λες για το διαιτή του αγώνα του Άρη, αν το ρωτήσανε μετά από τον ορισμό κτλ. Τη διαιτή που θα παίξει τον Ηρακλή, που ο Ηρακλής έχει μοναδικό θεωρητικά αντίπαλο τη Λάρισα για την άνοδο και του βάζουν πρώτη αγωνιστική Λαρισαία διαιτητή. Σου λέει κάτι? Εμένα μου λέει πολλά. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το υβριδικό Sky. Έτσι, όχι από το κανονικό κανάλι, το τηλεοπτικό, αλλά από το ευρυδικό Sky θα το δείτε το match όσοι θέλετε να το δείτε. Οπότε ελπίζω να μην μπορεί διαιτής να κάνει οτιδήποτε εις βάρος του Ηρακλή, γνωρίζοντας ότι το βλέπει το match όλη η Ελλάδα. Πάμε στις γραμμές, γεια σας. Καλησπέρα, Αντώνη, Νίκος. Καλησπέρα, Νίκο, γεια σου. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, καλά. Τι έγινε σήμερα? Άκουσα για μπασκετάκι σας. Πάει το μπασκετάκι. Το συγκρότο
τόσο καιρό το ξεχάσατε. Βέβαια, εγώ δεν θα σε μιλήσω, σου είπα δεν θα σε μιλήσω για το μπάσκετ. Και μην βγει ότι πω κάτι, ας το πούμε, και βγει κανένα σοπαδό σα πάλι και αρχίσει. Άστο. Αλλά μην βιάζεστε, το μόνο που σας λέω. Μην βιάζει, το κύπελο δεν ενδιαφέρει κανέναν από αυτές τις ομάδες. Θα δείτε στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς καλό ξένο σουτέρ αυτοκτονείς στο μπάσκετ από τώρα, ό,τι και αν κάνεις στη διάρκεια της χρονιάς, ακόμα και αν είσαι ψηλά. Στα δύσκολα που θα χρειαστείς το σκόρερ δεν τον έχεις. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Γιατί τις άλλες τις χρονιές τις έχασες τις ανόδους γιατί δεν είχες ψηλό. Εντάξει. Αν θα δεις την περιφέρειά σου, όλοι θα σε βάλουν μέσα όρο 10 με 12, 14 πόντους. Ένα ξένο καλό σου τέρμα να πάρεις, θα σε πάρει 30 προσπάθειες για να σε βάλει 18, 20 πόντους και θα σε χαλάσει όλη τη χημεία της ομάδος. Άστο, Αντώνη, θα το δείτε στη συνέχεια. Άστο, το δούμε στη συνέχεια. Να μιλώ τώρα. Καταρχάς, εγώ πήρα σήμερα και γρήγορα να τελειώνω τηλέφωνο μόνο και μόνο για ένα πράγμα. Άκουσε ρε Κωνσταντίνε εσύ από την Γερμανία, Αριάννε, σου ακούω τόσα χρόνια δεν ασχολήθηκα ποτέ μαζί σου. Εχθές ξαφνικά ασχολήθηκες να ασχολούμαι εγώ με την ομάδα, νομίζω να ασχολούμαι με τον Άρη. Κάνεις λάθος ρε Κωνσταντίνε Αριανέ, εγώ δεν ασχολούμαι με τον Άρη, τον ξέρει 15 χρόνια. Πάντοτε απαντάω όμως τον Αριανό για τον Άρη. Άλλη διαφορά έχει να μιλάς για τον Άρη, εγώ σε λέω Άρη. Κανονικά έπρεπε να σε εκπώ ο από κάτω μου. Όπως εσύ είσαι από δίπλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν θα σε λέω από κάτω μου. Εσύ από κάτω μου μιλάς για μένα. Το πάω. Δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσω Κωνσταντίνα από τη Γερμανία εσένα. Όχι σε αυτή την εκπομπή. Σε άλλες εκπομπές. Δεν δώσαν τα παιδάκια να μην λερωθούν τα χέρια από δολοφόνους. Δεν θα μπορώ να σε απαντήσω. Αυτό όμως η απάντηση δεν σε αρέσει εσένα ρε Κωνσταντίνα Αριανέ από τη Γερμανία. Εσύ είσαι στη φιλοσοφία. Καταρχάς τι να μιλήσουμε για τον Άρη. Μόνοι σας τα λέτε. Μόνοι σας λέγεται. Να ξέρεις πού απευθύνεσαι και για ποιο λόγο απευθύνεσαι. Εάν ξεκινήσει κάποιος μια συνομιλία τώρα όπως εγώ αυτή τη στιγμή αντί να μιλάω για αυτό το λόγο και να πω ο Άρης είναι έτσι, ο Άρης είναι αλλιώς, τότε πιες και πες μου να ασχολείσαι με τον Άρη. Όταν απαντάει όμως κάποιος παουξής για τον Άρη δεν μπορείς να μην τον πεις. Να τον πεις μάλλον μην ασχολήσει με τον Άρη. Το ασχοληθώ ρε φίλε για τον Άρη. Όταν μου στέλνουν εμένα ουρακουτάγκου στην Τούπα δεν θα ασχοληθώ για τις δικές σου τις μαϊμούδες Κωνσταντίνε Αριανέα από τη Γερμανία τις 19 Μαΐου. Να μην ασχοληθώ. Αλλά δεν θέλετε να ακούγονται τέτοια πράγματα για την ομάδα σας. Δεν θέλετε ρε φίλε. Οι παοξίδες λένε μιλάνε για τον Άρη. Ποιος παοξίδες δεν μιλάει για τον Άρη. Ο Παοξής θα παίξει Ευρώπη τώρα, θα καθίσετε, θα πάρετε πίτσα μπύρα και θα απολαύσετε πάλι. Ρε. Δύο φορές την εβδομάδα τον ΠΑΟΚ θα βλέπετε. Δεν θα δείτε κανένα άλλο παιχνίδι. Χάσει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αλίμονο. Χάσει κερδίσει και θα ασχοληθώ εγώ με τον Άρη Κωνσταντίνε Αριανέ από τη Γερμανία. Αουφίντερζεν φίλε μου. Αντώνη, καλή συνέχεια. Γεια σου. Πάμε γρήγορα στον επόμενο. Γεια σας. Αντώνη, καλησπέρα, ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα. Τι γίνεται. Λοιπόν, πολύ δίκιο έχει ο Νίκος. Απαντάμε. Και εγώ απαντώ στον Κλεωμένη που έχει φαγωθεί με τον γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ με φάουλ γκολ στον Ατρόμητο. Ναι. Δεν μου λέτε. Εάν ήθελε ο διαιτητής να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, γιατί το ακύρωσε εκείνο που ήταν κανονικό γκολ. Και άσε τα αυτά που λένε ότι ήταν φάουλ ήταν του Μπάμπα κλπ. Δεν τον ακύρωσε γκολ νωρίτερα. Δεν τον ακύρωσε ένα γκολ, ωραιότατο γκολ με συνδυασμό κλπ. Και γύρισε τη φάση πίσω ως φάουλ. Και το ακύρωσε. Γιατί άμα ήθελε να ευνοήσει δεν κατακύρωνε εκείνο τον γκολ. Για ποιο λόγο. Και να ξεμπέρδευε μια χαρά. Για ποιο λόγο. Περίμενε δηλαδή στο 90, στο 95 μήπως βάλει ο ΠΑΟΚ γκολ και θα τον ευνοήσει τότε. Για ποιο λόγο. Αυτό να τους ρωτάς Αντώνη. Γιατί δεν, αν ήθελε να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, γιατί ακύρωσε εκείνο τον γκολ. Γύρισε τη φάση πίσω. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο γύρισε τη φάση απάντηση, πίσω. Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχεις απάντηση. Λοιπόν, λένε, θυμάστε το στην Τούμπα 1-0 που προηγούνταν ο ΠΑΟΚ και στα τελευταία λεπτά ο Βέλες με offside κεφαλιά έβαλε γκολ και ισοφάρισε ο Άρης. Που μου λένε αυτά γιατί δεν τα λένε.
Το έδειξε η τηλεόραση καθαρότατο, αλλά δεν υπήρχε VAR τότε. Ήταν πριν από το VAR. Με offside goal ήταν εκείνο. Offside ήταν. Τι μου λένε τώρα. Μου βγαίνει ο Κλεωμένης και συνέχεια ο Πάοκ και ο Πάοκ, ο Πάοκ. Γιατί δεν λέει ότι ήταν επιθετικό φάουλ αυτό χθες του Πιερό. Πιερό. Του Πιερό το γκολ στο Βόλο. Ναι, ναι, ήταν φάουλ. Επιθετικό. Γιατί δεν λέει για το αυτό. Γιατί δεν λέει για το offside του Ολυμπιακού που προηγήθηκε. Γιατί δεν τα λέει για τις άλλες ομάδες. Φαγώθηκε με τον Πάοκ συνέχεια. Και καλά είπε ο Νίκος, απαντάμε. Δεν ασχολούμαστε εμείς με τον Άρη. Αλλά δεν θα απαντήσουμε. Άκου, παιδί μου, φαγωθήκανε. Τους κυνηγάνε. Τώρα αρχίσανε με τους διαιτητές. Τους κυνηγάνε. Σιγά την Μπαρτσελόνα, ρε. Σιγά, τι θα κάνεις, ρε Άρη. Έχεις παράπονα από τη διαιτησία. Ήρθε εδώ ο Αστέρας. Έχεις τέτοιους παιχταράδες. Ρίξει 5 γκολ και σε ακυρώσει και ένα. Αφού το λέτε έτσι. Τι σας πειράζει η διαιτησία. Άμα παίζεις μπαλάρα, η διαιτησία παίζει με αυτόν. Η διαιτησία πάει με αυτόν που παίζει την μπαλάρα. Δεν πάει με τον άλλο, με τον κακόμοιρο. Λέει ένας φίλος ο 6977, πήρατε λέει όμως κύπελο, το πρώτο σας τίτλο, λέει, τον πήρατε με goal offside στο Βόλο με την ΑΕΚ. Και από τότε λέει το έχετε. Αλλά προηγήθηκε μπέναλτι όμως στον τέτοιο, στον Κρέσπο. Σε ποιον προηγήθηκε ένα μπέναλτι. Μπέναλτι προηγήθηκε. Σε εκείνο το παιχνίδι. Α, μη μας λένε τώρα. Μπας πίτως, εγώ βλέπω ότι η διαιτησία αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν καλή. Μ' ακούς? Μια χαρά ήταν η διαιτησία. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν καλή και θα πρέπει να τη στηρίξουμε να πάει ακόμα καλύτερα. Γιατί αν αρχίσουμε από τώρα να τη δηλητηριάζουμε, τελειώσαμε. Εσείς τώρα, και αυτό που λέτε για τη Λαρισαία και λοιπά, αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Παιχνίδι παιδικό στις Αλάνες παίζαμε και πήγαινε ένας από την παρέα να πάει να κατουρίσει και λέγαμε όχι, πήγε να φωνάξει τον μπαμπά του για να έρθει να μας δείρει. Δηλαδή κάτι φθηνές δικαιολογίες τώρα έπαιζε αυτός, δεν ξέρω, και είναι με τη Λάρισα τώρα αυτή και θα έρθει να κάνει τον Ηρακλή και λέει για σταθείτε ρε παιδιά. Για σταθείτε λίγο ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λογική είναι αυτή, επίπεδο είναι αυτό. Επίπεδο είναι αυτό. Θα τη δούμε την Κυριακή την κυρία και θα δούμε πώς θα παίξει. Ελπίζω να πάει καλά. Ούτως ή άλλως το μάτς το έχει στο Sky, στην υβριδική τηλεόραση του Sky. Οπότε όταν θα τη δει. Υβριδική, τι εννοείς, δε Αντώνη? Διαδικτυακά. Το Sky διαδικτυακά θα το δείξει. Α, από ίντερνετ δηλαδή. Ναι, ναι, μέσω διαδικτυακά. Α, εντάξει, ναι. Έχουν την κοσμοτέρα. Από το κανάλι του Sky στο. Τώρα, Κυριακή, 4 ώρα, τι ώρα είναι? 5 ώρα είναι η Κυριακή το μάτς του Ηρακλή. Α, 5 ώρα. Εντάξει, λοιπόν, άντε καλή νύχτα. Να είσαι καλά, γεια σου, φίλε. Πάμε γρήγορα στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, κύριε Αντώνη? Τι κάνετε, κύριε. Κόλσον, στράτο, έλα, τι κάνεις? Δεν μπορώ να σε λέω και στράτο, έλα και στράτο, λέγε. Θα σε πω μια ιστορία που έγινε στον ΟΗΕ. Όταν πήγανε να δώσουν το όνομα Μακεδονία, μπορεί να την έχεις ακουστά. Ήταν ένας καθηγητής ιστορικός και λέει στον ΟΗΕ ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε κάνει ένα πόλεμο δεν ξέρω πού. Και όταν γύρισαν οι στρατιώτες του, εκεί στα λουτά του Πόδαρ, κάμνανε συνέχεια μπάνιο. Το ξέρεις αυτό. Ναι. Μετά από κάθε μάχη πηγαίνανε στα Πόδαρο, όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα, και κάμνανε από το ζεστό στο κρύο πάντα έτσι. Και κάποια στιγμή, λέει, όταν βγάλανε τις στολές του και μπήκανε μέσα, τους κλέψανε οι Σκοπιανοί τα λώματα που λέμε. Mm-hmm. Στολές όλα. Mm-hmm. Και πετάγεται ο Σκοπιανός και λέει, μα εμείς δεν υπήρχαμε τότε. Και λέει, οπότε καταλάβατε, λέει, για ποιο θέμα μιλάμε, πότε υπήρχαν και πότε δεν υπήρχαν. Καταλάβατε. Ναι, άρα ο Μεγάλης του ήταν Μακεδόνας και τελείως. Για τον κύριο Νίκο, για τον κύριο Νίκο που σε παίρνει τηλέφωνο για τον Ολυμπιακό, να μας πει για τον Γκαρεμπέ, για αυτούς που βαρούσαν, και μετά να μας πει για τα άλλα. Δεν μου λες, Αντώνη, στο τελευταίο παιχνίδι τι διαιτητή είχαμε με τον Άρη? Θυμάσαι τι μάρκα ήταν αυτός? Ισραηλινός ήταν. Το τελευταίο μάτς Ισραηλινός ήταν? Ναι. Να μας φέρουν τον ίδιο θέλουμε. Ναι, άντε μπράβο, έτσι σε θέλω. Τον ίδιο ακριβώς θέλουμε. Τον ίδιο. Ας το φέρουνε. Και να είναι Λάιτσμαν αυτή η Γαλλίδα. Εντάξει. Άντε. Και ναι, όταν έγινε το 1-0, άκου,
όταν έγινε το 1-0 που εισοφάρισε ο Άρης με offside goal, ακύρωσε γκολ του Μπίσεσβαρ που δεν ήταν offside το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λέει εδώ πέρα ένας ακροατής, ο 587, λέει ρε Παοξίδες, παραδεχτε, λέει ότι τα θέλετε όλα δικά σας, θέλετε ΕΠΟ, θέλετε διαιτησία, θέλετε τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Για τον κύριο Πέτρο ήθελα να πω, συγγνώμη. Ναι. Ξέρεις τι καταγωγή έχει, έτσι. Καλά, εγώ τώρα σου λέω ότι λέει ένας άλλος φίλος, ότι τα θέλετε όλα δικά σας. Εγώ λέω για τον κύριο Πέτρο. Ναι. Εκεί λέει και ένας άλλος κύριος εδώ, το... ότι τα θέλετε όλα δικά σας, λέει, ΕΠΟ, διαιτησίες, θέλετε να έχετε, λέει, τα πάντα. Τα θέλετε τελικά, έτσι, θέλετε να έχετε τα πάντα. Ναι, εσύ φίλε, τα θέλουμε όλα δικά μας. Δεν ξέρω εσύ. Πόσο γίνεται η δουλειά σου, τα θέλουμε όλα δικά μας. Κοίτα να δεις κάτι, εγώ θεωρώ ότι κάθε ομάδα μεγάλη που θέλει να κάνει σπουδαία πράγματα θέλει όλα δικά της. Δηλαδή, αν μου έλεγες θα ήθελες ο Ηράκλης να έχει δικό του άνθρωπο στην ΕΠΟ, θα σου έλεγα ναι. Τι θα σου έλεγα, όχι. Κοίταξε, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι θέλει και ο πρόεδρος ισονομία. Ισονομία, να παίρνουν όλοι το ίδιο. Κατάλαβες, αλλά ορισμένοι δεν το θέλουν το ίδιο. Δεν πειράζει, θα τους περάσει την ιδέα και ναι, θα αλλά ποια είναι η λογική, δηλαδή, ότι επειδή δεν το θέλουν ορισμένοι το ίδιο, εσύ παίρνεις την ΕΠΟ για να προλάβεις να σώσεις την ισονομία. Μα δεν πήρε την ΕΠΟ. Ναι, ρε παιδί μου, δεν πήρε την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ όλες οι ενώσεις του ΠΑΟΚ στηρίζουν, τον Καγκάτση στηρίζουν του ΠΑΟΚ. Του Καγκάτση, τι να κάνουμε. Άμα το στηρίζει τον Καγκάτση, τι να κάνουμε. Έφυγε από μας, δεν είναι σε εμάς. Ναι, εσένα σε ενοχλεί αυτό. Να σε πω και μια ιστορία ακόμα, ρε Αντώνη, γρήγορα. Λες, όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, υποχρεώσαν τον Ωνάση ό,τι πλοία να φυγεί, να τα αναφυγεί στην Γερμανία. Εντάξει, για να παίρνουν να σηκωθεί η βιομηχανία της Γερμανίας, ξέρεις, πήρανε το παγκόσμιο κύπελλο από την Ουγγαρία όπως το πήρανε τότε αυτή η βρωμιάρα η ομάδα, η εθνική, έτσι τη λέω εγώ, το πήρανε μέσα από τα χέρια της Ουγγαρίας, νταϊλίκη. Το καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Κατάλαβα τι λες, ναι. Α, μπράβο. Αυτά τα λεφτά που μας κλέψανε από εδώ και τα πήγα στη Γερμανία, μας πήραν τα αεροδρόμια, μας πήρανε τα λιμάνια, μας πήρανε ό,τι θέλεις, Αντώνη μου. Δύο φορές έγινε τρεις για τις τράπεζές μας, και έγινε τέτοιο πέτο να σηκωθεί τράπεζα της Γερμανίας. Τι περνάνε πιο καλά, οι Γερμανοί ή εμείς? Οικονομικά οι Γερμανοί. Γιατί, Αντώνη, με τα δικά μας τα λεφτά γίνανε μάγκες. Μόνο με τα δικά μας, τέλος πάντων. Όχι, πιο πολύ με τα... και χώρια ότι δεν μας πληρώσανε αυτό που σκοτώνανε. Τις αποζημιώσεις, τις αποζημιώσεις. Πώς θα δεις, κατάλαβες. Τραυμάζεις ένα Γερμανό και σκοτώναν 200 άτομα. Αυτοί είναι οι Γερμανοί. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι αυτοί ήταν οι Γερμανοί, όχι ότι είναι αυτοί ακόμα και σήμερα. Ακόμα ήταν. Και σήμερα είναι καλά, δεν μπορώ γιατί το... έχουν οίκο ανοχής με δρόα και πηγαίνουν ανθρώποι να φυγάνε δρόα. Εντάξει, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Αυτά είναι κάποιες εξαιρέσεις, κάποιοι ανώμαλοι. Δεν είναι έτσι η κοινωνία, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τα στερεότυπα κάνουν πάντα ζημιά. Και δεν χρειαζόμαστε στερεότυπα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Έλα. Έλα, γεια σου. Αντώνη, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, γεια σου. Καλά, ο Σωτήρης είμαι. Δεν μου λες, τι τους αφήνεις και σολάρουν τόση ώρα, ρε. Περιμένουμε εδώ 10 λεπτά. Ο άλλος ο Παοξής, ορθοπεταλιάς σολάρισμα, να πούμε. Καλά, δεν του λες, για πλάκα πήραν την ΕΠΟ, δηλαδή. Γιατί την πήρανε. Έχει πληρώσει χοντρά λεφτά. Ρώτησα κάτι στο φίλο, αν το άκουσα. Δεν μπορώ να τα λέω όπως θέλετε. Τα λέω όπως νιώθω εγώ, είπα. Δηλαδή, λέω, πήρατε την ΕΠΟ για να φέρετε. Είπα, πήρατε την ΕΠΟ για να φέρετε την ισονομία. Η ερώτηση μου ήταν σαφέστατη, έτσι. Δηλαδή. Το πέρα όλες από τη Γερμανία και όλες από το Κογκό. Δηλαδή, είναι αδικημένοι. Δεν μας είπε. Και το αυτό που λέει για το που σου ακύρωσε τον γκολ, Παουλάρα ήταν. Και ο Μπάμπα και ο. Ο Ντέλιας πέσανε πάνω στον άνθρωπο και τον κάνα φάουλ. Πώς θα γίνει δηλαδή, την αλήθεια δεν βλέπουμε εμείς και φλήμαστε. Ναι, βέβαια και στην δηλαδή, τελευταία φάση του ΠΑΟΚ μπορεί να υπήρχε φάουλ, αλλά και στην τελευταία φάση ΣΑΕΚ. Και στη φάση ΣΑΕΚ του κολλού με τον Πιερό χθες ήταν φάουλ, έτσι. Προχθές. Φαουλάρα με το όπλο, ναι. Τον πρόκεινε ο Πιερό αυτός. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ο Πιερός δεν φωνάζει άδικα. Πανερά που έσπρωξε τον Πάτ για να πάρει την κεφαλιά, για να κάνει χώρο.
Αλλά οι διαιτητές αυτοί είναι για πέταμα, δεν κάνουνε. Εντολές παίρνουνε. Παρ' όλα αυτά το Σαββατοκύριακο είχαμε καλές διαιτησίες. Ναι, καλές είχαμε, με το Μπαβάκι δουλεύουν. Και το Όφι Άρης, κάτσε, το Όφι Άρης δεν νομίζω ότι υπήρχε αδικία. Δεν το είδα όλο το Όφι Άρης, λίγο που είδα καλός ήταν ο διαιτητής. Καλός ήταν. Αλλά αυτά που βλέπω και γίνονται, δηλαδή επειδή δεν είμαστε μπισιρίκια, 72 χρόνια από τα μικρά μας χρόνια και παίξαμε μπάλα και είδαμε. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρουμε τώρα, δεν βλέπουμε τα μάτια μας. Δηλαδή αυτοί που σολάρουνε, που του βγαίνουν και τον Πάο να πούμε και ο Πάο να πούμε, δεν τους αρέσει η αλήθεια, η αντικειμενικότητα. Θέλουν για πάρτι τους να είναι όλα. Κατάλαβες. Και εσύ που είσαι σε αυτή τη θέση, είναι γιατί δεν πήγε σε κανένα άρμα. Το Πασαραϊκό ποιος το έβγαλε πέρσι. 10 μέτρα ο Σάιτ και σημαία ο Λάιτμα κατεβαλμένη. Γκολ έδειχνε λίγη σέντρα. Δεν τα βλέπουμε εμείς, οι πλοί είμαστε. Τέλος πάντων, έγινε σε κέρδη τώρα, δεν θα κοινάζει καλά. Καλά, yeah. Πριν πάω στον επόμενο, ένα μήνυμα ακόμα, λέει ο φίλος ο 407. Ρε Παοξής, λέει ο Καγκάτς, λέει, δεν ήταν αυτός που είπε I love you boss. Σε ποιον είχε πει I love you boss, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν παρακολουθώ όλα τα σκηνικά της καθημερινότητας του κυρίου Καγκάτση. Εντάξει, ο Καγκάτση ήταν που είχε κάνει το λάθος και είπε ότι αν ο ΠΑΟΚ τιμωρηθεί για την πολιτοξία θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο, αλλά θεωρώ ότι, όπως είπε και ο ίδιος, το είπε πάνω στην ένταση, πάνω στην πίεση της στιγμής. Τέλος πάντων, το είπε χωρίς να έχει καθαρό μυαλό, καθαρή σκέψη. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σου, Ραντόρη, τι κάνεις. Γεια σου, Ευχαριστώ. Πότε είπε εσύ ο Καγκάτσης I love you boss, σε ποιον το είπε? Ο Κώστας είπε, ο Κώστας. Ναι, ρε Κώστα, λέω πότε είπε ο Καγκάτσης I love you boss. Α, δεν ποιον... θα παρακολουθάω αυτά τα. Και εγώ δεν. Σαπουρόπυρος δεν παρακολουθάω εγώ. Αυτά είναι για μικρά παιδιά, για το στράτο είναι αυτά. Πες το φίλο του στράτο, μη στείλει κανένα φράγκοντα στην Γερμανία, δεν έχουν να πάω, ρε. Ναι. Είναι και φούρνα, στείλει ψωμί. Ψωμί να σου στείλει. Ναι, α, κάνει και ψωμιά. Ε, βέβαια, φούρνα. Πότε κάνει, πες το καμιά μπομπότα κάνει. Φούρναρης είναι, φούρναρης. Και κάνει πολύ καλά. Και καλά ψωμιά κάνει και καλές τυρόπιτες. Να με στείλει εδώ, έχω ψωφίσει την πείνα. Έχω ψωφίσει την πείνα. Περιμένω την ελληνική βοήθεια να πούμε από το στράτο. Και άρα στράτο. Και όσο υπάρχεται στράτο και λες τέτοια πράγματα. Πόσο χαμηλά πρέπει να είσαι ένα άνθρωπο του Θεού. Πόσο χαμηλά. Και ξέρεις τι, δεν μιλάω για το στράτο γιατί δεν πας σε τέτοιο επίπεδο. Να σου πω κάτι, Αντώνη. Κάτι τύπη ξέρεις το. Το 40 που έγινε ο πόλεμος με τους Γερμανούς και αυτά, αυτοί που ήταν, ξέρεις, με τις κουκούλες στο κεφάλι, ήταν αυτοί που το παίζαν πατριώτες, ξέρεις, ε. Εμείς και ξέρεις, αυτοί αποδείχθηκε μετά, όλοι ήταν με την κουκούλα στο κεφάλι, με τη χάρτη ριτσακούλα και το δάχτυλο μπροστά. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, πολλοί από αυτούς γίνανε βουλευτές, υπουργοί κτλ. Ακριβώς. Δεν ξέρω, άλλοι αν ανοίξανε και φούρνους, άλλοι αν ανοίξανε και κρεοπολία και κάνανε χρήμα, να πούμε, στις εποχές. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι προδότες ήταν και που σκοτωθήκαν οι Κοσμάκες, που σκοτώθηκαν τη δικιά μας την προδοσία, έτσι. Πολλούς εφιάλτης έχει η Ελλάδα. Κοίτα, βέβαια, εντάξει. Να σου πω λίγο κάτι, Κώστα. Και οι Γερμανοί κάνανε μεγάλες κτηνοδίες έτσι στον πόλεμο. Πάρα πολύ μεγάλες. Ναι, φίλε, αλλά ξέρεις τι, δεν υπάρχει σε αυτή την εποχή, στο 2024, και ακόμα αυτά τα νέα τα παιδιά, άμα τους πεις για αυτά, εδώ δεν γνωρίζουν τίποτα. Έχουν βάλει σε όλα τα τέτοια, υπάρχουν μνημεία που λένε συγγνώμη για όλα τα παιδιά. Αυτά δεν έχουν καμιά σχέση. Το είπα και εγώ, δεν έχει σχέση σήμερα με το τότε. Έχουν περάσει και 60... Να προσβάλλουμε και να σκεφτόμαστε. Έχουν περάσει 90 χρόνια. 90 χρόνια, ναι. Και εσύ να μιλάς ακόμα έτσι, ο μεγάλος ξεσκοθείος μου που σκότωσε τότε και αυτό. Τι μίσος, τι αμορφωσιά είναι αυτή, ρε. Στο σχολείο αυτά μαθαίνανε, ρε. Πώς σκότωσε και ακόμα μιλάνε, ρε. Και φανατίζουν τα παιδιά και να μισούνε τον Γερμανό, να μισούνε τον Τούρκο, να μισούνε τον άλλο, να ξέρεις, να αναπλώνεται το μίσος μέσα. Εμείς δεν μισούμε κανένα. Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, εμείς εδώ πώς ζούμε. Αντώνη, τελευταία να σου πω κάτι. Εμείς εδώ, όταν καθόμαστε, πάω, ξέρεις, το είπα και το πρωί στο φαρμάκι, Ηρακλήδης, Αριανή,
πάμε στα καρτινία με τις σημαίες, θα κάνουμε πλάκα ένα στον άλλο, να γελάσουμε. Έτσι πρέπει. Ούτε μίση, ούτε τίποτα. Έτσι πρέπει, έτσι αυτά, πρέπει. Είναι κάτι, αυτά είναι για το στράτο να κάτι να φανατίζεται. Τέτοιο επίπεδο χαμηλό, ρε φίλε. Καλώς βράδυ, πρέπει να κλείσω. Άνοιξε ένα βιβλίο, ρε φίλε, να διαβάσω. Πρέπει να ακούσω για να μπουν οι φίλοι σου, ο Παγκαλίδης και ο Μπάλης. Γεια σας. Να είσαι καλά, γεια. Εδώ είμαστε, εδώ ακούτε εσείς συνεχώς, δεν αλλάζει σταθμό, Λίμπερο 107,4 και τώρα ξεκινάει το Όχι Άλλο Κάρβουνο με Αρσένη Πάλι και Νίκο Παγκαλίδη. Από μένα, καλό σας βράδυ.